Φίλες και φίλοι του Λίμπρο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 10 Νοεμβρίου, εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Έτσι και για όλους αυτούς που λέγανε ότι ίσως αυτά τα τρελά αγόρια να μην πάνε σήμερα, λόγω κούρας από το road trip, και ένα παραπάνω για μένα. Γιατί πραγματικά, Γιάννη Αντωνόπουλε, καλημέρα. Πόσο μου έχεις λείψει. Είδες. Πόσο μου έχεις λείψει. Και θα σου λείψω κι άλλο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και θα σου λείψω κι άλλο, να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έχεις λείψει. Θέλω να κάνω ένα road trip μαζί σου. Όχι για να δω απαραίτητα τη διαφορά του να κάνεις ένα road trip με τον Τάσο τον Κοτσάνη, αλλά για να απολαύσω ένα road trip. Γιατί πραγματικά το χθεσινό δεν το απόλαυσα. Δηλαδή, λέω, θα πάω ένα road trip μετά από καιρό, ας πούμε. Δηλαδή, μια απόσταση. Road trip είναι τώρα πάνω από 300 χιλιόμετρα. Καταρχήν να το δούμε. Δηλαδή, όταν είναι 300 χιλιόμετρα, δεν είναι road trip, είναι εκδρομή. Εκδρομούλα. Λοιπόν, και πηγαίνω, ρε φίλε, δηλαδή 500. Και άλλα 500 γύρνα 1000. Και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, μέχρι να πάμε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξυφτασκίας, εκεί που είναι η αυτοκίνηση 2018. Δηλαδή, πάμε 1000 και κάτι. Με τον Τάσο τον Κοτσάνη. Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός, πρέπει σήμερα να βρει έναν τρόπο να με αποζημιώσει για τη χθεσινή μέρα. Καλημέρα, Τάσο Κοτσάνη. Yeah. Καλημέρα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Και επίσης, έτσι, γιατί μερικοί μας είδαν, μάλλον μερικοί, μας είδαν πάρα πολύ που είμαστε στην έκθεση, τραβούσαν φωτογραφίες που κάναμε αυτά, τα βίντεο, όλα αυτά. Σου λέει, αυτοί αποκλείεται να. Θα φύγουν τώρα 10-11 η ώρα από την έκθεση, τι ώρα θα φύγουν. Εντάξει, γύρισαμε τι ώρα, 2,5-3, δεν θυμάμαι. Και είσαι και το άλλο, λες, θα σηκωθεί τώρα, δεν θα σηκωθεί, είμαι και αυτό. Α, εντάξει, όλα καλά. Το αγόρι μας εδώ σηκώθηκε. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι για road trip, τέλος. Δεν δηλαδή, δεν είναι. Μούχλα. Μου λέει, απλά. Αν δεν κάνει το δικό του στους δρόμους αυτά, όπως θέλει, ό,τι θέλει, ακριβώς όπως θέλει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέτοιο πράγμα. Δεν σε πιστεύω. Τέλος πάντων, με τα πολλά, έτσι, να σας πούμε εντελώς ενημερωτικά ότι. Ναι, ο δρόμος είναι πάρα πολύ ωραίος πλέον για Αθήνα. Δηλαδή τον βλέπεις το. Ωραίος. Το ευχαριστιέσαι τον δρόμο, ναι. Πολύ ωραίος. Δηλαδή, όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει. Πραγματικά πηγαίνει καρφί, δηλαδή σε 4 ώρες μπορείς να είσαι Αθήνα. Ναι, όντως. Μπορείς να είσαι σε 4 ώρες. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο θέμα. Ότι δώσαμε περίπου 8.412 ευρώ σε διόδια. Αν δεν σταματάς, κάθε λίγο και λιγάκι. Κουραστικό. Δεν με ρωτήσετε να σας πω που να περάσετε για να μην πληρώσετε. Ναι, εντάξει. Ο αγρότης με τα pick-up και τα 4x4. Θα πηγαίνουμε και θα μπαίνουμε έτσι, θα βγαίνουμε εδώ, θα πηγαίνουμε εκεί. Να κάνουμε κανένα 7 ώρο. Δεν σου είπα να φας φίλε από τα βουνά και τα λαγκάδια, να γλιτώσεις ένα-δύο διοδιάκια έτσι να. Ένα-δύο διοδιάκια. Παραδίπλα. Τώρα παραδίπλα. Εδώ δεν ξέραμε με μια 380, μια 4, μια 320, μια 625. Πώς ήταν κάποτε το τρίποντο, 625. Δηλαδή. Αυτά μετά τη Λαμία φυσικά έτσι. Ναι. Εκεί που είναι, δηλαδή, που αρχίζει η πρωτεύουσα. Μου λες τώρα, πώς θα νιώσεις ότι πας στην πρωτεύουσα, πες, πώς θα το νιώσεις. Φεύγω από την συμπρωτεύουσα και πηγαίνω στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, εκεί αρχίζει τα 4, 380. Πώς θα το νιώσεις στο πετσί σου, πώς θα το νιώσεις. Λοιπόν, δώσαμε περίπου 60 ευρώ περίπου στα διόδια και πάλι καλά είχαμε το Qashqai, το Nissan. Το diesel και δώσαμε 60-65. Εντάξει, με τον Τάσο Κοτσάνη, βέβαια, που είναι και Easy Rider και έτσι και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κάποιες εφευρέσεις στο αυτοκίνητο αντιπροσωπεύουν τον Τάσο. Έβαζε εκεί πέρα. Ναι. Γιατί να μην το κάνει άλλωστε. Ναι, έβαζε εκεί σταθερή η πορεία του. Ναι. Αυτό ποιο είναι το κακό. Και πηγαίναμε. Ποιο είναι το κακό σε αυτό. Το κακό ποιο είναι, ας πούμε. Βλέπεις, ας πούμε, έναν ο οποίος πηγαίνει, δηλαδή ο Κοτσάνης έβαλε, ας πούμε, το όριο. Ναι. 130-120. Ωραία. Γιατί έπαιζε κιόλας, γιατί τον αρέσει να μπλιμπλίκια να παίζει. Ναι, λοιπόν, το πόδι, το θα χέρι. Τα ακούσεις τώρα, μην κάνεις, θα τα ακούσεις σήμερα, να ξέρεις. Λοιπόν, έβαζε εκεί 120, ας πούμε. Πήγαινες εκεί πέρα, έβλεπες έναν άνθρωπο που αγκομαχούσε να πάει με 120 και τον έφτανε σιγά σιγά, τον έφτανες. Και έβγαινε έτσι σταθερά να τον περάσει. Ο ένας πήγαινε με 118, ο άλλος πήγαινε με 120. Δηλαδή, μετά από κανένα τέταρτο, την κάναμε την προσπέραση.
προσπέρασε τον Μπες και ξανα. Αλλά δεν είναι. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Είναι αυτό που λέμε. Να πάρει ένα αυτοκίνητο και να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του. Να πει, αν τον αν δεν ήμασταν μαζί χθες και δεν είχαμε και τον Νεκτάριο μαζί. Καταρχήν μπορεί να πήγαινε σε 8 ώρες Αθήνα, αλλά θα πήγαινε με 3,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Βέβαια θα βγάζει ρεκόρ, δηλαδή θα μας πέρανε από την Nissan. Δεν θα ήταν. Θα γινόταν καταγραφή του ρεκόρ, θα μπαίναμε στα Japan News και γενικότερα σε πολλά περιοδικά ότι καταρρίφθηκε το ρεκόρ. Κοίτα, δεν θα ήταν ο πρώτος. Έχω ακούσει με Qashqai, Diesel, πήγαινε έλα Αθήνα με ένα γέμισμα. Ναι, γίνεται εντάξει, αλλά δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ. Κάποιοι μπορούν. Εγώ δεν μπορώ. Τι να... Κάποιοι μπορούν. Εγώ δεν μεγάλωσα αρκετά για να μπορώ να το κάνω. Να σου το πω έτσι. Α, πες έτσι. Αυτοί που μεγαλώσαν όμως πριν την ώρα τους. Όλοι έτσι είναι κουβέντα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ένα συγγνώμη. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Δώρα. Να πούμε ένα συγγνώμη πραγματικά σε όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε τα like σας, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με αυτά που ανεβάζαμε χθες και πραγματικά δεν είχαμε χρόνο να απαντήσουμε. Δηλαδή, αν είχα το Facebook λίγο εκεί στην έκθεση, έτσι, λίγο ένα στο... και είχε πάρα πολλά. Δεν γίνεται να απαντήσω, συγγνώμη. Έτσι. Ήταν και λοιπόν, μεγάλη έκθεση φέτος. Ναι. Είχε πράγμα να δεις. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την έκθεση και θα έχουμε και κάποιους καλεσμένους από τις 10 και μετά. Έτσι, αλλά και πάρα πολλά. Ναι. Θες να πεις τίποτα πριν κλείσουμε εδώ την τεχνολογία? Έχεις άλλη γκρίνια να βγάλεις? Όχι, ρε φίλε, τι να βγάλω. Έλα, ρε, τι να βγάλω. Δεκάλεπτο. Τι να... Τα είπα σε ένα δεκάλεπτο γιατί? Γιατί πήγα στο σπίτι μου και κοιμήθηκα έστω αυτές τις 5-5,5 ώρες που μου άφησες να κοιμηθώ. Που με άφησες να κοιμηθώ, συγγνώμη. Έτσι, με άφησες να κοιμηθώ γιατί η εκπομπή γίνεται από τη Θεσσαλονίκη. Με άφησες να κοιμηθώ. Τι να πω. Και ηρέμησα λίγο. Γιατί αν ερχόμασταν κατευθείαν και κάναμε καμιά μεταμεσονύκτια εκπομπή 2 η ώρα, 2.30 που ερχόμασταν, θα άκουγες τα εξαμάξεις. Γιατί η εκπομπή είναι για αμάξια. Ναι. Έτσι, από εκεί βγήκε το εξαμάξεις. Να ξέρετε έτσι λίγο, να μην μπερδευόμαστε. Αυτά. Τάσο Κοτσάνη, έχεις να πεις τίποτα? Τελείωσε και μπορώ, γιατί συνεχίζει. Μπορώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή ραδιοφωνικά τελείως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, παρακαλώ πολύ. Γεια σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Περίμενε, τέλος. Ναι, ωραία. Ωραία, κράτησε 10 λεπτά η γκρίνια και τι μας είπε ότι πήγαμε 130 στο δρόμο, άνετο όμως ωραία και καλά και γυρίσαμε πίσω. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα... Ήταν για τα 130 ευρώ. Πες τη δικιά σου άποψη, Τάσο, για το θέμα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν έγινε να πει τίποτα. Τοποθετήσου. Όμως ωραία και καλά πήγαμε, γυρίσαμε και κάναμε το πρόβλημα. Τι θα τοποθετήσω, όχι, όταν άνθρωπος γκρινιάζει, δηλαδή... Ήτανε όλα, ήτανε μια χαρά. Και το σκέφτεται να κάνει γκρίνια, τι άλλο να πεις παραπάνω. Λέει για την ηλικία. Μεγαλώνει και δεν μπορεί. Εντάξει, τι να κάνω. Μεγαλώνει ο άνθρωπος. Τι να κάνω. Μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Με ομίχλη, παιδί. Μια χαρά. Με ομίχλη. Σωτήρη Δασκαλάκης, έτσι να τα λέμε. Σωτήρη, μιλάμε για ομίχλη. Τώρα αυτή την ομίχλη ξέρεις που βγαίνεις από το σπίτι, ας πούμε. Ναι. Και έχει μια δροσιά. Έχεις μια θέα στο λιμάνι και εκεί κατά τον Όλυμπο βλέπεις ότι πρέπει να έχει ομίχλη στο βουνό. Τέτοια ομίχλη. Δεν λέει ότι ξέρεις. Είμαι κουρασμένος, ρε φίλε. Τα χρόνια μου επιβάλλουν να είμαι κουρασμένος με τα κουβιστόρς. Ναι, από το πρωί ήμασταν στους δρόμους αυτά, τρέχαμε στην έκθεση γύρω-γύρω όλοι. Πολύ περπάτημα. Ωραία, κάναμε παπά. Περίπου 79 ωραία, χιλιόμετρα παπά. Περπάτημα. Έτσι. Πέσει, είμαι κουρασμένος, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Είναι φυσικό να μην βλέπεις. Για σένα δεν φυσικό. Οδήγησε και 3 ώρες, 3,5 σερή, ας πούμε. 3 ώρες, πώς. Δηλαδή, κάντο στην άκρη. Δεν είχε ομίχλη. Κάντο στην άκρη, το πάρει κάποιο που βλέπει και στην ομίχλη. Έτσι που έχει τη διορατική ματιά. Βρεγατάκι, βλέπει στην ομίχλη. Ο άνθρωπο έξτρα. Ο άνθρωπο έξτρα, είστε φίλε, ποιο είναι. Δηλαδή, πού θα πάμε. Μα δεν είχε. Ομίχλη. Ομίχλη. Ήταν η ομίχλη των 100-120 χιλιόμετρων που μπορεί να πηγαίνει. Δηλαδή, όχι ομίχλη. Των 100-120 χιλιόμετρων. Όχι ομίχλη. Τέλειο ομίχλη. Αχνο φαίνεται και κάτι. Δεν μπορώ να όχι και όχι δύο μαζί, ένα-ένα, παιδιά. Σε παρακαλώ πολύ. Πηγαίναμε 100. Ναι. Η ομίχλη των 100-120 μέτρων και πήγαμε 100. Σε ναι. Παρακαλώ. Βγάζει άκρη. Λέω γκρίνια, ρε φίλε. Μιλάμε. Δηλαδή, πώ τον αντίθετο. Περίμενε. Γκρίνια. Καλημέρα σα, λέει. Περίμενε. Έλα. Περίμενε.
Άντε τώρα, γκρίνια πρωί-πρωί. Περίμενε πρώτα. Έχει ένα τέτοιο που γκρινιάζει. Ναι, οι ακροατές θα μιλήσουν πρώτα. Πρώτα θα μιλήσουν οι ακροατές, δεν θα μιλήσει εσύ. Φίλε, το πρωί που γκρινιάζει τον άντρα τη, ρε φίλε. Περίμενε, σε παρακαλώ. Καλημέρα σα, λέει. Τι φοβερό, λέει. Mustang, λέει, ήταν αυτό το Bullet. Ναι, αλλά έπρεπε, λέει, να είχε την έκδοση Rocket. Αυτό το παιδί, αυτό ο Αλέξης, ρε φίλε, ο Μαυρίς με τα Ford. Δηλαδή, με τίποτα δεν είναι ευχαριστημένο, έτσι. Λοιπόν, ο Bills λέει: γεια σα, γεια σου, φιλαράκι μου. Εδώ. Ναι, ναι, τεράστιε. Τάσο, τρέγια. Αν έπαιζε ο Πάοκ, λέει, με το γάβρο σε 3 ώρες με ποδήλατο, λέει, θα φτάναμε. Κατάλαβες. Αλλά με τον Τάσο Κοτσάνη, με αυτοκινητάρα, με. Εντάξει, έτσι είναι Τάσο. Με ποδήλατο όμως, θα φτάνε. Η φίλη μας η Αναστασία από τον Βόλο. Γελάει ο Κοτσάνης. Καλημέρα, παιδιά. Κι όμως, δεν γελάει ο Κοτσάνης, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι ακόμα στεναχωρημένος έτσι από χθες. Την είπαμε λίγο. Ρε Γκρινιάρδος, λέει. Τον Νεκτάριο έπρεπε να είχαμε, λέει, και καλημέρα, ο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάρε, φίλε. Πρωί-πρωί, ρε. Γκρίνια. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Τι να βγάλω από μέσα μου. Θα σου πω γιατί. Πω, ρε, θα σου πω γιατί. Τώρα είμαι μια χαρά. Τώρα είμαι μια χαρά. Θα συνεχίσω το υπόλοιπο της ζωής μου μετά από το στούντιο και δεν θα γκρινιάξω σε άνθρωπο, ρε φίλε. Α, καταλαβαίνω. Τα λέει ο Αναστασέρα για να έχουμε τα υπόλοιπη ζωή. Να μην τα υπομισθεί κανένας άλλος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στον Σταύρο από τα Περιστέρια. Πήγαμε στην πατρίδα σου χθες, Σταύρο, από τα Περιστέρια. Αλλά δεν πέρασαμε από τα Περιστέρια, έτσι. Καλό αυτό. Θα τα πούμε εκτός αέρα, Γιάννη, και έχεις να γελάσει μέχρι τα κρύο. Μην τα πούμε στον αέρα και γίνεται, άστο, μετά, άστο καλύτερα. Θα γελάσει μέχρι τα κρύο. Μόνο να το σου πω GPS. Δεν χρειάζεται, το είχα ήδη ψηλιαστεί. Έτσι, να τα λέμε όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το πάρει μες στην Αθήνα. Κοκοκο. Ποιος δεν μπούμε στην Αθήνα εγώ με το αυτοκίνητο. Όχι, εγώ ξέρω, θα σου πω την αλήθεια. Θα σου πω την αλήθεια τώρα. Κοδόνια με έχετε κάνει πρωί-πρωί παρά δεν μας. Άκου. Τόσο ήθελε. Δεν ήθελε πολύ. Άστο τώρα να πει. Θα μοιράσουμε. Σκέφτομαι εγώ με το μυαλό μου τώρα. Μοίρασε την απόσταση. Το δικό σου μοίρασε την απόσταση. Γιατί με τον Τάσο να γυρίσεις βράδυ με 100-110 θα μας πάρει ο ύπνος. Τουλάχιστον να το πω ότι μοιράσαμε τώρα για να μοιράσουμε και το βράδυ. Ναι. Γιατί πού, και όντως βγήκε αληθινός, ήθελε Σιρίτη να το πάρει. Α. Το Σιρίτη να το πάρει έτσι, δεν ξέρω αν το λέτε στην Αθήνα, αλλά είναι μια έτσι θεσσαλονικιωτική έκφραση. Σιρίτη, το παίρνει Σιρίτη. Λοιπόν, πώς λέμε. Σερί. Εμείς Σιρίτη, δηλαδή το βάζεις από το μηχανή και το πηγαίνει Σιρίτη. Λοιπόν. Αυτά είναι. Τα μάθε τώρα. Ναι, ακριβώς. Όχι, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Να μαθαίνει και ο κόσμος. Α, αυτό και είναι. Λέω τώρα, να... Πρόσεξε τώρα. Και το λέω το Νεκτάριο. Το λέω Νεκτάριο. Το... Νεκτάριο ο μεγάλος φωτογράφος έτσι του safety car. Το λέω. Νεκτάριο, λέω, κάτσε να δεις που θέλει να το πάρει λέω Σιρίτη. Και μου λέει, θα σταματήσουμε λέει εδώ λέει, λίγο πιο έξω πριν τη Λαμία. Και πάρε το σιλί, θα βαρεθώ τη ζωή μου λέει. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Καθένας τον τρόπο του. Άλλα ρε φίλε. Γι' αυτό τον άφησα εκεί, το λέω πάρτο, πήγαινε. Για να μην μας πει στον γυρισμό, το πήρες πριν και τώρα θέλω να το πάω εγώ σε ρί, κατάλαβες. Να είμαστε σίγουροι. Τριαντάκι σίγουρα θα το έλεγα γιατί δεν με γκρίνιασαι και εσένα πρώτο. Αυτά. Αλλά επειδή ακόμα στην Αθήνα δεν μπορείς να δικήσεις μεγάλο. Ω, ναι. Άντε τώρα. Ναι. Κατάκι, βάλεις και το GPS. Ναι. Πήγες να βάλεις και τι πήγες να βάλεις. Αχ, μόνο να κάτσετε, παιδιά, να σας πω τι έβαζε. Δηλαδή, είχαμε και τον άλλον πίσω. Να σκάσουμε, ρε, ζητάζω, και τον άλλον πίσω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι βάζαμε. Έλα, ρε, σημάδε, κάνε επιλογή από το χάρτη. Εκεί να δεις, Γλέντια, να κλαις. Καλά, εντάξει, το θεϊκό μας, τύπου άλλος που λέει, βάλε, λέει, εθνική ομάδα. Τι εθνική ομάδα, βάλε, που πλάκα μας κάζουν. Και όντως, πάλι καλά. Και όντως πήγα να πατήσω μάλλον στην εθνική ομάδα. Όχι, όχι, όχι. Σιγά, μην πατήσω εθνική ομάδα. Είχαν κάποια έργα και στην Ποσειδόνος. Και είχαν. Διάφορες διαβαθμίσεις τέλος πάντων, αυτά. Δώρο να μην δώσουμε σήμερα, λέω Τάσο. Θα έχουμε και τρεις ανθρώπους που θα βγουν μετά. Γιατί έχουμε πει τίποτα για δώρο. Όχι. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Έχει τίποτα για δώρο, όχι. Οπότε γιατί δεν είναι δώρο. Άμα θέλαμε να δώσουμε δηλαδή κανένα τριμερά, κανένα διμερά και δεν δίναμε. Δεν κατάλαβα. Το άλλο Σάββατο. Α, το άλλο Σάββατο. Δύο Σάββατα μείναν. Αυτό και άλλα δύο. Ναι. Τέσσερα Σάββατα έχουμε από εκεί. Α, εντάξει, να ξέρουμε, φίλε. Ένα το μήνα.
Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εντάξει, σου δίνει 4 Σάββατα και δεν μπορεί να τα κάνει Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Πρέπει να τα. Ποια όπως 4 Σάββατα, ρε. Ποια 4 Σάββατα. Τώρα δεν είπε 4 Σάββατα. 4 Σάββατα έχει Νοέμβριο. Ναι. Το πόσα Σάββατα έχει ο Νοέμβρη, το ξέρουμε κι εμεί. Σόπα, ρε. Έχουμε ημερολόγια τέτοια το ένα το άλλο. Και τα ανοίγει και βλέπει 4 Σάββατα. Αντερεσίμα. Να καταλήξετε κατά μην πω τα λοιπόν, σαν, λοιπόν, 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 περίμενε. Καταρχήν, ένα πρόβλημα. Χορηγός εκπομπής. Έλα ρε φίλε, Τετραμπάικ. Εντάξει, καλά είμαστε. Το πότε θα πούμε τον χορηγό της εκπομπής. Ναι, ναι. Εγώ άστο. Θα το πω για τις 10. Γιατί όχι, καλά το πάμε ρε παιδί μου. Άστο, και 20 θα το πούμε. Είναι ακόμα, πάρουμε ένα δεκάλεπτο γκρίνιας ακόμα από σένα. Οπότε εντάξει, 9.30 ώρα πες. Πριν πούμε στο διάλειμμα. Όχι, τώρα θα το πω τον χορηγό της εκπομπής. Α, τώρα περίμενε λίγο από την κοινή, συνεχίσουμε. Μπράβο, πάμε. Τετραμπάιτ, λοιπόν. Παπάφε 91. Έτσι. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λάπτοπ, τα πάντα όλα, περιφερειακά και πλήρης ανακατασκευής με εγγύηση στις χαμηλότερες τιμές. Θα πάτε εκεί στον Τάσο Δημητριάδη, θα μπείτε μέσα, θα πείτε safety car. Θέλω να με βολέψεις, να έχω έναν υπολογιστή σοβαρό. Θες να πας στον παλιό σου να στο φτιάξεις, τον κάνει καινούριο και αυτό γίνεται. Πετάει. Ό,τι θέλετε, στις χαμηλότερες τιμές και στο tetrabyte.gr. Παπάφε 91, τηλέφωνο 23 15 50 60 56. Τέλος. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Έλα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή του μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 και φυσικά στην σελίδα μας στο Facebook μπαίνετε στην ομάδα Safety Car και τα λέμε από εκεί. Ήδη έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες εκεί πέρα. Έχουμε ανεβάσει ένα τρομερό βίντεο έτσι πρωινό με την κρίνια μου. Για να καταλάβετε τι πέρασα, έτσι, και σας προκαλώ, πραγματικά, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πει κάποια τίποτα. Στιγμή, θα δω πως θα το οργανώσω, ένας τυχερός θα πάει ένα road trip με τον Τάσο τον Κοτσάνη, έτσι, να, με ένα αυτοκίνητο ωραίο εκεί, έτσι, να πάνε μια βόλτα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Τάσο τον Κοτσάνη, το μεγάλο παραγωγό. Και δημοσιογράφο αυτοκίνητο. Εφόσον το κάνει, εσύ θα πληρώσει τα έξοδα. Δεν κατάλαβε καλά. Εγώ θα οργανώσω τον. Άρα θα πληρώσει κιόλα εσύ. Άρα θα πληρώσει. Επειδή είσαι λίγο άπλε και λάρτε, δεν είσαι σαν άνθρωπο. Επειδή το λε συνέχεια, ρε παιδί μου, οπότε πλήρωσε και τα έξοδα. Πώ είναι, ρε παιδί μου, διευθυντέ marketing. Ναι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δώσε εσύ την πληρώση. Κανόνισε εδώ, δώσε τα έξοδα και πάμε όπου θε μετά. Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, όχι, όχι. Επειδή ξέρω ότι θα γυρίσει ο ακροατή. Και θα μου πει, αδερφέ, πόσα έδωσες, δώσε μου και εμένα άλλα τόσα για αυτό που είχε πέρασα. Πρωινός. Γι' αυτό. Έτσι. Άμα έχεις, ναι, λες. Κουδούνια με κάτι. Μόνο αυτό χωράει. Κουδούνια. Πού να πας και, πού να τον έχεις και μέσα στο αυτοκίνητο. Εκεί να δεις. Πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή δεν μίλησα 5 φορές μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσο? 5-6 φορές. Κοιταζόμασταν με τον Νεκτάρ. Όταν δεν οδηγούσα, ρε φίλε, τι να. Όταν οδηγούσα, τι να. Το πιστεύει ότι είναι κλειστό το στόμα του. Το πιστεύει. Έτσι τώρα μετάξυμα. Το φτάζω. Το πιστεύει ότι είναι κλειστό το στόμα του. Μπορεί να είναι προσιλωμένο στην οδήγηση. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Σε ευτυχάρισε. Ναι, ναι, ναι. Τι θα. Βέβαια έδωσε κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε πάλι. Πάλι είδε κάτι που δεν σ' άρεσε. Ναι. Όπα. Τώρα ποιο οδηγούσε και είχε το τηλέφωνο έτσι, ξέρω εγώ. Όπα. Γιατί έγινε παρεξήγηση χθε. Πολλοί μα το είπαν. Εγώ ήμουν συνοδηγό, αλλά η γωνία που παίρνω το τηλέφωνο. Τον έδειχνε τον Τάσο τον Κοτσάνη σαν να οδηγεί στην Αγγλία. Μπράβο. Γι' αυτό δεν φαίνεστε καλά. Θα έπρεπε να κάνει την κάμερα. Τώρα τι το λες, περίμενε. Όπα, τι το λες τώρα, περίμενε. Τώρα το. Άστο. Ναι, θα παίζω εγώ τώρα με την κάμερα με τον Τάσο τον Κοτσάνη. Συνοδηγό σου να. Δεν έχει να κάνει κάτι. Με τον Τάσο τον Κοτσάνη. Δεν μπορεί, ρε. Τον έχει να οδηγεί. Εσύ τι λες. Ούτε βίντεο δεν μπορεί να τραβήξει. Θα τον έχω την οδηγεί, λέει παιδιά τον Τάσο τον Κοτσάνη. Ναι, εντάξει. Τι να πούμε. Άμα πηγαίνει τη χαλάρα δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα σα οδηγήσει. Δηλαδή. Από τη μία στην άλλη και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, το έφερε εκεί που ήθελε. Να μπει στο άλλο μισάρο, να πούμε την άποψή μα για τα αυτοκίνητα, τι έγινε, τι είδαμε, τι κάναμε. Ναι. Έτσι, μια χαρά. Πρέπει. Ωραία. Όπω ήθελε, τα έφερε, ρε παιδιά. Τι για την αυτή. Έκθεση πρέπει να πούμε. Για την έκθεση έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εντυπωσιακά πράγματα είδαμε. Τα οποία θα στα πούμε το επόμενο. Κανονικά θα πρέπει να μιλάμε για τις αίρες, αλλά τέλος πάντων δεν συζητάμε καν αυτό. Για τις αίρες, κανονικά θα γίνει σε. Ελπίζουμε το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Για τις αίρες, έτσι θα τα πούμε εκτενέστερα.
Να έχουμε και τον άνθρωπο που οργάνωσε το όλο event. Και είχαμε και τη Σέρε σήμερα, μισή ώρα αυτός μιλάει με την κρίνια του. Έχουμε ακόμα παιδό, δεν θα προλαβαίνουμε, όχι, δεν προλαβαίνουμε. That's the point. Να, λοιπόν. Να μην μιλούσε. Να το πεις και δεν μιλούσε. Α, δεν μπορεί. Τώρα έχει ίστορα τώρα. Μα δεν μπορεί. Η ομίχλη της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Καταρχήν η ομίχλη ήταν, πού ήταν, μετά τη Λαμία, ανάμεσα Λαμία Λάρισα. Πού ήταν. Πρόσεξε. Ναι, γιατί εκπαιδεύει, έχασα τις ώρες. Δεν μπορούσα να μετρήσω τίποτα, δηλαδή χάθηκα κάποια στιγμή, λέω, πού είμαστε. Άμα δεν μπορείς, πες το, δεν μπορώ ρε παιδί. Δηλαδή, άνετα γυρνούσαμε ένα lost, εγώ και ο Νεκταρίος, οι αγνοούμενοι, ξέρεις, ας πάει ο Κοτσάνης, πού πάμε τώρα, πού πάμε, τι γίνεται. Μα έβλεπα ρε παιδί μου τις ταμπέλες και λέγε, Θεσσαλονίκη 408 και ένιωθα ότι ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο καμιά 3 ώρες ας πούμε, Θεσσαλονίκη 385. Κοιτούσα την ώρα, λέω, τι έγινε ρε παιδιά, τι γίνεται. Αγγελοπουλικός ο Τάσος. Ναι! Σαν έργο, σαν έργο του Αγγελόπουλου, ρε φίλε. Που πηγαίνει ο άλλος στο σινεμά την Πέμπτη και φεύγει το Σάββατο. Τρεις μέρες ταινία. Έχεις άλλα 5 λεπτά, γκρίνιαξ ακόμα, πάω εγώ. Πες με άλλα 5 λεπτά, γκρίνιαξ. Στο καλό να πας. Θα έρθεις μετά. Την πόρτα κλείσε, κάνει ρεύμα. Μόνο. Ωραία. Πώς πήγατε, λέει, ρε. Αργά βαδίζω ζωή, κερδίζω. Εντάξει, Σταύρο, δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Λίγο πιο γρήγορα από το βαδίζω. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα, εντάξει. Κάτσε να δώσουμε μερικές καλημέρες τώρα, γιατί εδώ πέρα. Α, γελάει, λέει ο κόσμος. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Γιώργος από την Ρουμανία. Ο Γιώργος ο Δραγάκης, καλή εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα στην Σόνια. Καλημέρα στον Μπίλια. Καλημέρα στα παιδιά σου, Μάρκου. Καλημέρια στον. Καλημέρια. Καλημέρια, καλά. Έχω πάθει. Σε καλή μεριά τα εμένα. Σε καλή μεριά, φίλε. Τώρα που έφυγε. Τώρα που έφυγε, πραγματικά δηλαδή. Για και δεν ακούω, είναι. Δεν είναι για ταξίδι, ρε φίλε. Δεν είναι για ταξίδι. Δηλαδή δεν ξέρω, να το πάω με το ζωδιακό κύκλο, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι. Τι είναι, πότε γεννήθηκε, τι έκανε. Υδροχός είναι. Τι είναι, υδροχός. Υδροχός είναι. Ναι. Δεν ξέρω και τίποτα για τα ζώδια να πω, αλλά κάτι είναι παράξενο. Είναι κάτι παράξενο. Υδροχό είναι λίγο παράξενο. Δηλαδή είναι ή του ύψους ή του βάθους. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν πάει καλά. Συμφωνώ δεν γιατί κι εγώ είμαι. Αλλά. Εντάξει, τον είπα. Τον είπα. Ναι, τον είπα. Του χρόνου, έκθεση, θα πάμε χωριστά. Δεν πειράζει, θα βρεθούμε εκεί. Γιατί όχι, τι πειράζει. Λέω, πώς θα πάμε του χρόνου, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί να θέλει αεροπλάνο, εγώ θα πάω με τρένο. Αν θέλει με τρένο, εγώ θα πάω δικός. Κατάλαβε, δηλαδή. Μέχρι του χρόνου θα έχει έρθει το καινούριο το bullet train που έχουμε το. Ναι. Και θα πηγαίνει με το τρενάκι, μια χαρά. Γιατί. Ναι. Είναι και αυτό. Καλημέρα στην Κυριακή, καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Οδυσσέα, καλημέρα στον Τζον που γελάει εδώ πέρα, καλημέρα στον Θεοφάνη. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω, πραγματικά. Εντάξει, έγινε, πήγαμε, ήρθαμε, μια χαρά, είδαμε και το επόμενο μισάωρο θα σας αναλύσουμε ακριβώς όμως. Έτσι, μοντέλο, έτσι, αυτά που μας έκαναν περισσότερη εντύπωση και αυτά που τράβηξαν περισσότερο τα φλάς και τις ματιές του κόσμου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστόπουλος, Τάσος Κοτσάνης, όλοι εδώ παρόντες για αυτή την δύοωρη απολαυστική εκπομπή του αυτοκινήτου. Να κάνει να λέγαμε και αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Μέσω Τίνη Δασκαλάκη και στην ηχοληψία. Εδώ σας κρατάμε παρέα. Έχουμε νέα πολλά για το αυτοκίνητο. Εντάξει, καλό το πρώτο μισάωρο, έτσι κάναμε το χαβαλέ μας. Αλλά πάμε λίγο έτσι το πάμε. Να το σοβαρέψουμε λίγο όσο μπορούμε. Λίγο σοβαρά τώρα. Έτσι, ναι, να πάρει και τη μενταλιτέ φωνή ο Μάνος Αναγνωστόπουλος στην αισθησιακή αυτή φωνή. Τη διάφωνη. Μενταλιτέ. Μενταλιτέ. Δεν νομίζεις. Μενταλιτέ. Λοιπόν, τρόποι και νέε με εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σα και αποστολή του μηνύματο 54526. 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Στο Facebook στην ομάδα Safety Car μπαίνετε, γίνεστε μέλη και τα λέμε από εκεί με βιντεάκια και πολλά άλλα τα οποία ανεβάζουμε στη σελίδα του Safety Car και φυσικά το site μας www.safetycar.gr, τα νέα του αυτοκίνητου που σε λίγο σιγά σιγά μετά την εκπομπή θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε και τις φωτογραφίες και τα νέα από την αυτοκίνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μεγάλα περιοδικά όπως παραδείγματος χάρη 4 στο Χίγκο, οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους φωτογραφίες και τα βγάζανε επί τόπου εκείνη τη στιγμή, κακά τα ψέματα.
Πολλές γνωριμίες, πολλά time. Πολλές γνωριμίες λοιπόν εκεί κάτω στην Αθήνα. Πολλοί άνθρωποι ευχάριστοι που συναντήσαμε. Γιατί καλά τα λέμε τηλεφωνικά από εδώ. Αλλά όταν είσαι από κοντά, ναι, λες και πέντε πράγματα παραπάνω. Και λες και πέντε πράγματα παραπάνω για το αυτοκίνητο και πώς πηγαίνουν τα πράγματα και πώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, το κέντρο αποφάσεων είναι Αθήνα. Είναι Αθήνα. Έτσι. Λογικό, εισαγωγικές, κάτω όλα. Από εκεί πέρα λίγο περισσότερο οι άνθρωποι ξέρουν και τι γίνεται και με πωλήσεις και τι γίνεται με αυτοκίνητα της χρονιάς και τι γίνεται με το ένα και τι γίνεται με το άλλο. Το καλό είναι ότι υπάρχουν μάρκες, οι οποίες και μάλιστα και premium μάρκες, οι οποίες τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Δεν θα πούμε πολλά περισσότερα. Αυτό στις επόμενες εκπομπές θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε κάτι πολύ καλό. Κάτω πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μάνατζερ, διευθυντές πωλήσεων, όλοι ήταν σε εγρήγορση. Κακά τα ψέματα ήταν, εγώ το μέχρι την επόμενη τουλάχιστον έκθεση, για μένα είναι η πιο πετυχημένη, με πάρα πολλά αυτοκίνητα. Καταρχήν ήταν πιο μεγάλη. Πλέον, αφού δεν χώρισαν και βγήκαν προς τα έξω. Ναι, δεν χωρούσαν και βγήκαν προς τα έξω, ίσως καλό θα ήταν από το χρόνο να βρουν ένα μεγαλύτερο χώρο. Σε κλειστό εννοώ, για να... γιατί αν έπαιρναν μέρος ας πούμε άλλες 2-3 εταιρείες τάσο, ναι, δεν θα είχαν μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα είχαν πρόβλημα. Έτσι όλες οι εταιρείες φέρανε τα δυνατά τους χαρτιά. Το θέμα είναι ότι κάθε μία εταιρεία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει με τον δικό της τρόπο, γιατί ουσιαστικά από την γκάμα το μοντέλο της τα είχε ήδη παρουσιάσει. Παραδείγματος χάρη εννοώ. Η γκάμα το μοντέλο της υπάρχει ήδη, έχει παρουσιαστεί, έχει... Ναι. Και έφερε το κατάλληλο δημιούργημα και το οποίο πραγματικά θα τραφήξει στα βλέμματα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω, δεν είναι πολλοί ας πούμε αυτοί οι οποίοι έχουν δει ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1 από κοντά. Ναι, η οποία Φόρμουλα 1 είναι έτσι το φετινό μονοθέσιο, έτσι σε εισαγωγικά, και ήταν πραγματικά αυτό που τράβηξε όλο τον κόσμο, ειδικά αυτούς που δεν έχουν δει από κοντά Φόρμουλα 1. Με δίπλα με το Μεγκαναρές. Ναι. Εντάξει, ήταν στην ουσία ότι όλη την τεχνολογία από τη Φόρμουλα 1 την έχουμε βάλει στο συγκεκριμένο hatchback γρήγορο αυτοκίνητο. Και επειδή φέτος η Renault κλείνει 120 χρόνια ζωής, οπότε το συνδέσαν όλο, το κουμπώσανε και κάνανε μια πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Για μένα ήταν από τις πιο καλές παρουσιάσεις, με το βιντεάκι, με τα λόγια του Χρήστου του Σκυρδί, του διευθυντή επικοινωνίας της Renault Group, ο οποίος πραγματικά σου άρεσε να τον ακούς και ο τρόπος που τα έδειχνε και ο τρόπος που το παρουσίασε πραγματικά μας κέρδισε όλους, κακά τα ψέματα. Και γι' αυτό και συζητάμε πιο πολύ τώρα για τη Renault. Ναι. Εντάξει, περνάς όμως και από τη Ρενό, έτσι, περνάς απέναντι μεριά. Αυτό, να έχεις ότι μία τη Ρενό με το μονοθέσιο και ένα Μεγκάνα Ρες και λες μονοθέσιο Φόρμουλα 1, mm. Ωραία, δηλαδή το θαυμάζει. Και έχεις ακριβώς από την απέναντι πλευρά το περίπτωρο της BMW. Και εκεί απλά και εκεί αφήνεις απλά... τον εαυτό σου να λες... Ναι, βλέπεις το i8, ας πούμε το Roadster. Κοψοτέχνημα. Το ηλεκτρικό, έτσι, το Roadster, το οποίο... Κοψοτέχνημα. Πραγματικά... Είναι εκπληκτικό, εκπληκτικής ομορφιάς, εντάξει. Το έβλεπες, ας πούμε, εντάξει, μπροστά, λες, εντάξει, πηγαίνεις πίσω και βλέπεις όλο αυτό το πρίξιμο που έχει και λες, τι γίνεται εδώ τώρα. Τι γίνεται εδώ, πραγματικά. Και κατευθείαν στρίβεις λίγο αριστερά το κεφάλι και βλέπεις τη νέα σειρά 8 κουπέ. Και ειδικά όταν... Είναι από αυτά που απλά ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις μέσα και εξαφανίζεσαι. Ναι. Δηλαδή το παίρνεις επί το... Εγώ επειδή έχω μια, ξέρετε, έχω μια τρέλα με τα κουπέ. Δηλαδή, ναι. Αυτά μου άρεσαν πάντα, ας πούμε, τα δίθυρα. Μ' αρέσει το μεγάλο μακρύ αυτοκίνητο με τις δύο πόρτες, αυτό. Εντάξει, πραγματικά εκείνη τη στιγμή απλά σκέφτεσαι και λες... μήπως κάπου κάτι κάπως να βρω να κάνω κάτι άλλο ας πούμε ώστε να μπορώ να εξασφαλίσω τα περίπου 180-200 χιλιάρικα που ή και την ώρα σου έρχεται το όνειρο ότι είσαι ήδη μες στο 8 κουπέ και οδηγάς, ναι, κάπου σε μια εντομή την οποία γουστάρεις πραγματικά και αφήνεις πραγματικά τον εαυτό σου να ονειρευτεί. Είναι απίστευτης ομορφιάς. Εντάξει, το άλλο είναι απλά είναι εξωπραγματικό, δεν μπορείς να συνδυάσεις εύκολα σε έναν ελληνικό δρόμο.
Αλλά το οχτάρι. Θα μου πει και το οχτάρι, πώς το συνδυάσει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αλλά το οχτάρι ήταν πραγματικά εκπληκτική ομορφιά. Εντάξει. Συνεχίζουμε στην BMW. Παρουσίαση και η νέα Χ5. Φαντάσου τώρα, μιλάμε ότι έχει γίνει παρουσίαση Χ5 και ένα αυτοκίνητο τεράστιο. Κορονίδα στα SUV της BMW. Δίπλα Χ4. Χ2. Τα Χ3. Πάντα. Ναι. Και τα οποία έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα. Δηλαδή, μέσα σε, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι παρουσιάσεις έχουν αβέρτα με τα Χ της BMW. Σε σειρά ήταν όλα. Και βλέπεις και το Χ5 και λες, εντάξει. Πραγματικά, δηλαδή, εντυπωσιακό το περίπτωτο της BMW. Και δίπλα της Mini. Να πούμε γιατί υπήρχε εκεί πέρα ένα ηλεκτρικό Mini, το οποίο ήταν... Το αμυγό ηλεκτροκίνητο, λοιπόν, το οποίο είναι concept car. Σημεί γκρίματ χρώμα, έτσι, με κάποιες κίτρινες λεπτομέρειες. Αυτό το χρώμα πραγματικά πρέπει να είναι πανάκριβο. Πρέπει να είναι πανάκριβο και τώρα, τόσο, αυτό δεν είναι. Ελπίζω ότι αν ποτέ δοθεί, γιατί η Mini έχει αυτό το... τη ιδιαιτερότητα να μπορείς να κάνεις εσύ όπως θέλεις στο κινητό σου, το customize αυτό που έχει η Mini, να δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις το συγκεκριμένο χρώμα. Μπορεί να το δίνει μόνο στο συγκεκριμένο μοντέλο όμως όταν κυκλοφορείς. Ναι, ναι, το οποίο... Το πιο πιθανό αυτό είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι να στο δίνει. Ναι. Ήτανε πραγματικά. Την παρουσίαση την έκανε ο πρόεδρος της BMW και το Mini και τη σειρά 8 και την H5. Μετά τους πήραν τη σκυτάλη. Οι διευθυντές marketing για να πούνε 5 πράγματα παραπάνω για τα μοντέλα. Αλλά η Mini πραγματικά αυτό που είπαν ότι κοιτάξτε πως ήταν η Mini κάποτε με ένα μοντέλο, ένα Mini Cooper και που έχει φτάσει ας πούμε που είναι μικρό, μεγάλο, το μεγαλώσαν, έγινε πεντάθυρο, έγινε και εκτός δρόμου και πλέον έρθει και το ηλεκτρικό. Ένα μοντέλο, μια ιστορία όμως έτσι. Ναι. Να τα λέμε. Δεν είναι ένα μοντέλο, είναι το μοντέλο. Είναι το μοντέλο. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας οδηγός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, ένας πραγματικός οδηγός, έτσι, σε περίπτωση που είχε τη δυνατότητα να βάλει, ας πούμε, 5-6 αυτοκίνητα σε ένα γκάραζ, ένα θα έπρεπε να είναι το Mini Cooper. Ένα ανακατασκευής, πλήρης ανακατασκευής. Ναι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το οποίο έτσι να το έχεις. Δηλαδή, εγώ το ήθελα. Είδα χθες ένα στο δρόμο και το λυπηζόμουν. Για τους λάτρεις της off-road οδήγησης, η Jeep εκεί πραγματικά έδωσε ρέστα γιατί είχαμε παρουσίαση του νέου Wrangler. Και από εκεί και πέρα, Combat Renegade στο περίπτερό της. Οπότε οι λάτρεις του 4x4 και της μάρκας Jeep πραγματικά θα πάνε και θα... θαυμάσουν το, και... Το Wrangler ήταν εντυπωσιακό το χρώμα του, το ναι. Κόκκινο αυτό χρώμα που είχε με τα μαύρα τα πλαστικά, με όλη την αντίθεση που γινόταν, πραγματικά ήταν απλά υπέροχο. Να μην έχει ένα λοφάκι, ένα κάτι ναι, δίπλα και τώρα, να ναι. Έτσι όμορφα να το οδηγήσει και να σε πάει παντού, πραγματικά. Να βγούμε αεροδρόμιο, θα βουνά, ξέρεις. Να το πάρουμε ευθεία, ναι, θα το παίρνουμε ευθεία. Με ωραία παρουσίαση και όπως είπαμε, Combat Renegade εκεί με τα 4x4, πραγματικά... Είναι αυτοκίνητα πραγματικά που θέλεις να έχεις ένα τέτοιο στο κάτω να σε περιμένει και να λες ότι να πάω να κάνω μια απόδραση με το αυτοκίνητο, αλλά απόδραση. Ναι. Να πας στα βουνά. Το Αλκατράζ απόδραση ήταν αυτή. Πας στα βουνά τελείως. Να πας να ευχαριστηθείς το βουνό και να πας από δρόμους οι οποίοι με ένα απλό άλλο αυτοκίνητο SUV θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Jeep απλά θα σε οδηγήσει προς τα εκεί. Να πάμε λίγο και στην Fiat, την FCA Greece ας πούμε. Fiat Alfa Romeo Abarth ήταν, έτσι σε ένα χώρο. Η Fiat για μένα έπρεπε να δηλώσει παρουσίαση, δήλωσε πραγματικά γιατί υπάρχει πολύ ανταγωνισμός, κακά τα ψέματα, όλες οι σχετικές εταιρείες δείξαν τα όπλα τους, η Fiat έπρεπε να ήταν εκεί. Η Fiat έδωσε μια άλλη εκδοχή του 500R και το μικρό... καταρχήν έτσι λίγο με πιο στυλάτο, όσο μπορεί να γίνει πιο στυλάτο αυτό το αυτοκίνητο, έτσι πραγματικά, με τα δέρματά του μέσα και όλα αυτά. Είχε το 500 το 6 το οποίο με τον κινητήρα το 1000, έτσι και το 1300 του Turbo με 150, 120, 150 άλογα. 16.000 ξεκινάει, μια πολύ καλή τιμή για ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι SUV,
στρίβει σαν κανονικό έτσι hatchback αυτοκίνητο, στρίβει πάρα πολύ καλά. Και πες, δίπλα το Άμπαρθο 595 ακόμα έτσι, πιο φορτωμένο. Το οποίο εντάξει, ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά είναι το πυραβλάκι του ομίλου. Και φυσικά η Αλφα Ρωμαίο, εκεί πραγματικά πας και λες, ωραία, εδώ είμαστε, κάθεσαι και χατζίβεις την Ιταλίδα. Καλονί, την Τζούλια, πραγματικά Ιταλίδα καλονί, το συζητάμε. Ξέρεις Τάσο, είδες αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι όταν ένα αυτοκίνητο είναι αντικειμενικά όμορφο, δηλαδή τώρα την Τζούλια τη βλέπουμε τώρα εδώ, εδώ και δύο χρόνια τη βλέπουμε. Ναι. Όσο και να τη βλέπεις, δεν τη χορταίνεις να τη βλέπεις, είναι μια ομορφιά. Είναι. Τώρα βέβαια έχει πλέον ανταγωνιστή, άμα πολυκυκλοφορήσει. Το Kia, το Stinger, ρε φίλε. Περίμενε, θα πάμε. Γιατί... Είχε δίπλα και το Stelvio. Ναι. Έτσι, το οποίο το Stelvio είναι όνειρο πολλών που ξέρουν. Μεταξύ μας δηλαδή. Όχι, ναι, όνειρο πολλών όχι, που ξέρουν από ότι θέλω SUV, αλλά θέλω ένα SUV το οποίο να στρίβει όπως στρίβει σχεδόν μια Τζούλια, έτσι μέσα εισαγωγικά. Ναι. Απλά εκεί πέρα, ας πούμε, πώς το βλέπει ο καθένας την ομορφιά και όλα αυτά. Αλλά στην Τζούλια βλέπεις μια ομορφιά. Δηλαδή, άλλοι που τους θέλει, που λένε ότι τους αρέσει πάρα πολύ, ή εντάξει, τους φαίνεται, ας πούμε, κανονικό. Κακιά άποψη δεν κανονικό. Ναι, ένα κανονικό SUV, ας πούμε, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι, έτσι. Δεν είναι όπως κάποια άλλα αυτοκίνητα που είτε τα αγαπάς είτε τα μισείς σχεδιαστικά. Όχι. Εντάξει. Αντικειμενικά τώρα ειδικά για την Αλφα Ρωμαίο, εντάξει, σχεδιαστικά. Αλλά σχεδιαστικά η Αλφα Ρωμαίο, ναι. Ειδικά και το εσωτερικό ξεφεύγει. Δεν έχει. Δεν είναι αλλού. Πού πάμε. Να πάμε λίγο και στην Dacia η οποία ήταν εκεί με τα Duster της και με τα 4x4 το Duster και με το Sandero το Stepway. Ήταν εκεί στην έκθεση. Αφού είναι μέσα στον group ενώ στον όμιλο. Πάμε Citroën. Citroën. Εντάξει. Σε 3, σε 3 Aircross. Αλλά η παρουσίαση ήταν το σε 5. Το μεγάλο SUV της Citroën. Το οποίο και αυτό συγκαταλέγεται για μένα ουσιαστικά ένα από τα όμορφα SUV της γαλλικής φίρμας. Ήρθε και ελπίζουμε όσο πραγματικά έχει πουλήσει, όχι φυσικά στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το C3 το Recross, που υπολογίζουν περίπου και τέτοιες και παραπάνω πωλήσεις για το C5. Ένα το μεγάλο SUV της λοιπόν της Citroën, το οποίο μας παρουσιάστηκε, μας άρεσε, ωραίο εξωτερικά και εσωτερικά. Οι Γάλλοι έχουν δώσει το κάτι παραπάνω, κακά τα ψέματα, είναι το μεγάλο SUV της μάρκας. Περιμένουμε στα χεράκια μας να δούμε και τι κάνει με τους κινητήρες τους βραβευμένους του ομίλου PSA. Έλειπε για μένα η PSA, αν και θα μπορούσε να είναι, αλλά αποφασιστικά να μην μείνει, ναι, και να έρθει η DS. Να σου πω κάτι, το 5008 μπορούσε να παρουσιαστεί. Και... Στον αντίποδα λοιπόν, ναι. Επειδή πλέον είναι καινούργια μάρκα και λανσάρεται τα τελευταία δύο χρόνια, ουσιαστικά τώρα έχει ξεκινήσει, η DS με το DS το 3 το Crossback, το οποίο και αυτό παρουσιάστηκε, η premium έκδοση της, του ομίλου PSA που δίνεται πλέον στον κόσμο. Εντάξει. DS7. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα. Πραγματικά. Εντυπωσιακά. Φινέτσα. Πολυτέλεια. Έδωσε πολλά ο Γάλλος στην πολυτέλεια πάνω στην DS, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η premium μάρκα της. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος λίγο τι είναι, πως είναι η Infiniti, ας πούμε. Η Lexus, ας πούμε, για την Toyota, η Infiniti, ας πούμε, για την Nissan, είναι αυτό. Εξάλλου, όταν βγήκε η DS, ήθελε πραγματικά να πλασάρει αυτά που κάνουν την original DS αρεστή στον κόσμο. Την άνεση ότι
πηγαίνεις και πίνεις και είσαι σε ένα αεροπλάνο, ας πούμε, και δεν υπάρχει τίποτα από κάτω που να σε ενοχλήσει πάνω στο οδόστρωμα. Κοίταξε, την ανάρτηση την ξέρουν, να είναι καθηγητές εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Γάλλοι, και ειδικά έτσι τις Citroën, έτσι, μην ξεχνάμε τις επαναστατικές υδροπνευματικές που είχαν κάνει, και την ανάρτηση που είχε το X1, ας πούμε, που σε τεστ περνούσαμε πάνω από σαμαράκια σε απομακρυσμένο δρόμο. Βουνά ήταν και Όχι. Ναι, πέρα, όχι, ήταν. Είχαν πάει συγκεκριμένα σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, ήταν, που απ' έξω είχαν δρόμο άσφαλτο με σαμαράκια έτσι επίτηδες για να μην περνάνε γρήγορα, και είχαν προβλήματα στα φορτηγά και σε αυτά. Και είχαν κάνει σαμαράκια τα οποία ήταν ψηλά σαμαράκια. Έτσι, δηλαδή που πηγαίνεις και τα περνάς με 20, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Και εμείς απλά τα είχαμε περάσει τότε, ας πούμε, στην X-Me, γιατί μας είχαν πει οι άνθρωποι της Citroën ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις κάνε. Παίξε με την ανάρτηση όσο θέλεις. Και περνούσαμε με 100-120 χιλιόμετρα από εκεί πέρα πάνω. Και απλά έκανες τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Αυτό. Πώς πήγε ένα νορμάλ αυτοκίνητο και... Απλά βρίσκεις κάτι στον δρόμο, ένα εμπόδιο. Βρίσκεις κάτι στον δρόμο, ας πούμε, και απλά το πατάς και το περνάει. Δηλαδή ένα μπάλωμα του δρόμου, ας πούμε, και λες, μπήκα σε ένα μπάλωμα και βγήκα. Έτσι ακριβώς το ένιωθες. Ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Και να πούμε έτσι να τελειώνεις για την DS, η οποία τώρα ήδη ετοιμάζεται και λογικά μέσα στο μήνα είναι το DS Store. Ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παρουσίασης και πώλησης αυτοκινήτου, και σύντομα και στην πόλη μας. Θα έχουμε εδώ DS Store, το οποίο πραγματικά δεν έχει, είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία του να πουλήσω ένα αυτοκίνητο. Η Γάλλη τελείως διαφορετική κατάσταση, και πώς θα πηγαίνεις πλέον να αγοράζεις και να σου πουλάνε ένα αυτοκίνητο. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα 5 λεπτά νωρίτερα, γιατί έχουμε καλεσμένο συνέχεια με αυτοκίνηση 2018. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car, με Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερα 107,4. Έκθεση σε συνέχεια, Τάσο. Έκθεση συνέχεια, και πάμε να καλημερίσουμε τον εμπορικό διευθυντή της ΣΕΑΤ, τον κύριο Χάρη Δάνδουρα. Κύριε Δάνδουρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, θα το ξέρω. Λοιπόν, χθες πρεμιέρα. Έκθεση αυτοκινήτου, η ΣΕΑΤ έδωσε το παρόν, και όχι μόνο η ΣΕΑΤ, και η Κούπρα έδωσε το παρόν. Σωστά. Εκεί. Με όλα τα μοντέλα της. Για να πούμε λίγο στον κόσμο, τι υπάρχει εκεί στη ΣΕΑΤ που θα έρθει να δει ο επισκέπτης. Στο περίπτερό μας στην έκθεση αυτοκίνηση ECO 2018, ο επισκέπτης θα μπορέσει να δει όλη την γκάμα των αυτοκινήτων SEAT. Νομίζω το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα συγκεντρώσουν τα δύο εντελώς καινούργια μας μοντέλα σε πρώτες πανελλήνιες παρουσιάσεις. Το μεγάλο μας SUV, το Taraco, το SEAT Taraco, αμέσως μετά την έκθεση του Παρισιού. Το αυτοκίνητο ήρθε κατευθείαν για την έκθεση της Αθήνας. Ένα SUV που καλύπτει, νομίζω, κάθε πιθανή ανάγκη μετακίνησης, με το μέγεθός του 4,7 μέτρα. Τελευταία λέξη τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα από το Volkswagen Group, κινητήρες βενζίνης 1,5 και 2 λίτρα και πετρελαίου 2 λίτρα, δυνατότητα 7 θέσεις διαμόρφωσης, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στην κατηγορία. Και σε δεύτερη φάση, η πρώτη παρουσίαση της καινούργιας μάρκας Cupra, σαν ανεξάρτητης οντότητας, πάντα εντός των ορίων της SEAT. Με το Cupra Ateca, επίσης ένα πολύ ξεχωριστό SUV με δίλητρο κινητήρα 300 άλογα, τετρακίνηση, αυτόματο κυβότιο DSG 7, επιτάχυνση 0-100 σε 5,2, 250 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα. Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση, νομίζω, πολύ πολύ ξεχωριστή για την Cupra. Εντυπωσιακά όλα αυτά, και εντυπωσιακό φυσικά το Cupra. Δεν το συζητάμε για το Ateca, το Cupra το Ateca με τα 300 άλογα. Να πάμε πρώτα, βέβαια, λίγο θέλω να πάμε στο Taraco, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν 7 θέσεις επιλογές πλέον στην αγορά, έτσι. Έχουν μείνει λίγες 7 θέσεις προτάσεις. Είναι λίγες, γιατί τα κλασικά πολυμορφικά, τα μεγάλα πολυμορφικά, όπως και τα πιο μικρά, δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει από αυτά και πάει πιο πολύ σε προτάσεις SUV. Έτσι σιγά σιγά νομίζω οι εταιρείες θα αρχίσουν να δίνουν περισσότερες προτάσεις σε 7 θέσεις. Υπάρχουν λίγα σίγουρα στην αγορά. Το Taraco έχουμε τη χαρά να είναι ένα από αυτά. Και έχουμε κάποια τιμή, γιατί είδαμε ότι πραγματικά κίνησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια και καινούριο μοντέλο, αλλά
πάλι το λέω, γιατί με τα 7 θέσια είναι οι επιλογές πλέον 4-5 επιλογές και θέλουμε να πούμε έτσι, τι τιμή περίπου κυμαίνεται το ταράκο, γιατί είναι μια δυνατή επιλογή. Η τιμή του δεν έχει καθοριστεί ακόμα, είμαστε σε τελική φάση διαπραγματεύσεων με το εργοστάσιο. Αν θέλουμε να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, θα έλεγα θα ξεκινάει από περίπου 29.000 ευρώ, 28-29.000 ευρώ. Για ένα SUV σχεδόν στα 5 μέτρα, έτσι. Η τιμή της SEAT, πραγματικά δηλαδή, η τιμή που δίνει στον κόσμο και εύκολο μπορεί κάποιος, εύκολα, σε εισαγωγικά εύκολα να μπορέσει να πάρει ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο και όχι μόνο. Τάσο έγινε και με το Arona, το οποίο είναι σε εκπληκτική τιμή για όλα αυτά που προσφέρει, έτσι. Έχουμε τώρα και στην έκθεση εκτός από το Ταράκο και τα υπόλοιπα, Ibiza, Arona, Leon. Leon και μη, ναι, όλοι μας την γάμα. Ο επισκέπτης νομίζω μπορεί να πάρει μια πολύ πολύ καλή εικόνα από όλα τα αυτοκίνητα που προσφέρει σε αυτή τη στιγμή στο αγοραστικό κοινό. Πάντα με βασικό κριτήριο το value for money, αυτό που αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά νωρίτερα. Νομίζω ότι όποιος αγοραστής επιλέξει ένα SEAT, αυτό που προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε είναι για τα χρήματα που θα διαθέσει να πάρει περισσότερο αυτοκίνητο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό που είδαμε και με το Ibiza και με το Leon, κυρίως με το Ibiza, αυτό που μας έδειξε η αγορά, αυτά που εμείς λαμβάνουμε βέβαια και από τους ακροατές μας, έτσι, για το value for money τουλάχιστον του Ibiza και του Arona είναι εκπληκτικά. Πάμε και για το Cupra λίγο, γιατί... Νέα μάρκα, ναι. Κατά ψημάτα, το όνομα, το brand πλέον name είναι πολύ δυνατό. Τι περιμένουμε με τη νέα είσοδο της μάρκας πλέον στην ελληνική αγορά? Αφήνουμε το εξωτερικό, μιλάμε για ελληνική αγορά πλέον με τη μάρκα Cupra. Νομίζω ότι θέλει να δώσει ένα πιο ξεχωριστό χαρακτήρα η SEAT στο Cupra. Το Cupra πάντα ήταν πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένο με τις πιο σπορ προτάσεις τη ΣΕΑ. Τώρα, αποκτώντας μια δικιά του ταυτότητα, νομίζω ότι θέλει να ανεβάσει αυτή τη διαφορετικότητα σε ένα επόμενο επίπεδο. Μια, ας το πούμε έτσι, πιο premium προσέγγιση από τη μάρκα αυτή, με πολύ ξεχωριστά αυτοκίνητα. Το πρώτο δείγμα δείχνει ότι αυτό είναι. Ακολουθούν και νέα αυτοκίνητα που τα έχουμε δει εμείς στα πλάνα για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές περισσότερες προτάσεις και πολλά περισσότερα νέα από την Cupra το επόμενο διάστημα. Πάντα θα αποτελεί την πιο sportif εκδήλωση οδηγικής ευχαρίστησης, ας πούμε έτσι, από τη SEAT, και πάντα θα αντιπροσωπεύει και τη μάρκα στις αγωνιστικές της δραστηριότητες. Το θέμα ότι η γνώση στη SEAT δεν λείπει από το αγωνιστικά και πραγματικά, δηλαδή, για μένα δεν τύχει ότι δόθηκε το όνομα Cupra σαν brand name. Πιστεύω ότι θα δούμε εκπληκτικά πράγματα από τη SEAT τα επόμενα χρόνια, έχοντας το λογότυπο και πολύ είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, ναι. Θα δούμε εκπληκτικά πράγματα από την Cupra, γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, όταν ήθελε να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με αγωνιστικό στήσιμο, επιβατικό... Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Και σε τιμή η οποία δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν τη SEAT πραγματικά, δηλαδή η επόμενη ερώτηση και επειδή... Αυτό που βλέπαμε και με το Leon Tasso. Πώς θα καταφέρουν, και η τιμή πάντα ήταν value for money. Έτσι, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι και στο αγωνιστικό το πρώτο δείγμα από την Cupra είναι και εδώ πολύ πολύ ξεχωριστό. Όπως ξέρετε, έχουμε παρουσιάσει εδώ και κάποιο διάστημα το e-Racer, το οποίο θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο τουρισμού, πάνω στο οποίο θα βασιστεί ένα εντελώς καινούριο πρωτάθλημα, το ETCR. Ελπίζουμε και με άλλους κατασκευαστές που θα ακολουθήσουν. Με την Cupra να αποτελεί τον πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη τέτοιων αυτοκινήτων και να χαρίζει τεχνολογία σε όλους τους κατασκευαστές σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Άρα με το e-Racer να σκεφτούμε μελλοντικά ότι κάποια στιγμή η Cupra στα πλάνα της θα βγάλει ένα ηλεκτρικό γρήγορο αυτοκίνητο και για τον κόσμο? Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι, αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό που δείχνουν σίγουρα με επιλογή να είναι το πρώτο της αγωνιστικό αυτοκίνητο ένα καθαρόαιμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ότι η ηλεκτροκίνηση και οι σπορ επιδόσεις, οι γρήγορες επιδόσεις και η σπορ συμπεριφορά είναι πράγματα που μπορούν να συνδυαστούν, όσο και αν κάποιος θα πίστευε το αντίθετο. Λοιπόν, κύριε Νάνδρο, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για την έκθεση, έτσι, για την μεγάλη αυτή προσπάθεια, έτσι, που κάνετε όλες εκεί οι εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, νομίζω, ότι στο κοινό, γενικά, βέβαια, η Θεσσαλονίκη μας χωρίζουν κάποια χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι μια αναβαθμισμένη έκθεση συνολικά. Νομίζω ότι τις καλύτερες
των τελευταίων ετών. Η καλύτερη και σίγουρα το. Ναι. Νομίζω ξεκάθαρα. Είναι αναβαθμισμένα τα περίπτερα, οι συμμετοχές, τα αυτοκίνητα που μπορεί να δει ο κόσμος και νομίζω ότι αξίζει μια επίσκεψη στην αίθουσα Ξηφασκία στο Ελληνικό από όποιον μπορεί για να δει ό,τι έχει να προσφέρει η αυτοκίνηση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή Εγώ συνέχεια. Ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Μια σετ πραγματικά με πλήρη γκάμα το μοντέλο της. Σας είπαμε ότι υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός στην έκθεση. Όλες οι εταιρείες φέρανε όλη την πλήρη γκάμα για να μπορέσουν να είναι απέναντι από την άλλη. Και ήρθε και λοιπόν η ΣΕΤ να το επιβεβαιώσει με όλη την γκάμα. Το νέο το ταράκο που πραγματικά ήταν πολύ καλό εγχείρημα, το ότι από το Παρίσι ήρθε και το φέρανε εδώ στην χώρα μας να το δούμε από κοντά. Και φυσικά το πρώτο λανσάρισμα της μάρκας Cupra για το ελληνικό κοινό. Να το δούνε και να θαυμάσουν ένα αυτοκίνητο SUV 300 άλογα και με επιδόσεις. Όταν είσαι στα 5,4 0% και 5,2 πράγματα είναι. Να. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα το δεχτεί και ο όμιλος Volkswagen, γιατί κακά τα ψέματα η SEAT είναι από τις εταιρείες οι οποίες έχουν χτυπήσει εισαγωγικά πολύ δυνατά μοντέλα της Volkswagen από την αντίθετη πλευρά. Κοίταξε, εντάξει, αυτό γίνεται και με τη Skoda, Τάσο, έτσι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δίνει τους κινητήρες, ναι, έτσι, και πουλάει κινητήρες και είναι group και βοηθούν οι πωλήσεις στο να κάνουν το group Volkswagen πρώτο σε πωλήσεις στον κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι άλλο, μερικές φορές είναι καλό, έτσι, δηλαδή κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, το Golf, το GTI, έβγαινε 45 χιλιάρικα σχεδόν. Ο άλλος με ό,τι συνεπάγεται, με 32 Volkswagen. Ναι, με 32 έπαιρνε το Cupra, το Leon. Αν είναι, κάποια στιγμή είναι πολλά τα λεφτά, εντάξει, μπορείς να πάρεις το ίδιο μοντέλο, ας πούμε. Είναι, είπαμε, η SEAT είναι η μάρκα, η οποία, ειδικά στη χώρα μας, που οι τιμές της είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα, μια που είπε Skoda, πάμε λίγο, γιατί παρουσιάστηκε το Skoda, θα παρουσιαστεί μάλλον, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το Skoda, το Scala. Αυτό λοιπόν το πεντάθυρο hatchback μοντέλο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες είναι Skoda, θα αποκαλυφθεί και μάλιστα... Άπια θα περιμέναν Ευρώπη. Η Skoda το πάει λίγο πιο μακριά και θα πάει στο Ισραήλ. Στο Tel Aviv λοιπόν στις 6 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστεί επίσημα παγκόσμια πρεμιέρα το νέο Skoda Scala. Τώρα Tel Aviv, Ισραήλ και Skoda Scala. Τελείως διαφορετική φιλοσοφία το να φύγω και να πάω στο Ισραήλ να παρουσιάσω ένα μοντέλο. Okay. Ναι. Κάτι ξέρουν, κάτι έχουν δει. 4 μέτρα και 36 εκατοστά, έτσι το πηγαίνει εκεί λίγο πιο κάτω από Kodiaq και Karoq. Θα τη δούμε και αυτή την πρόταση. Οι Τσέχοι λένε ότι είναι ένα hatchback το οποίο έχει πολλά νέα δεδομένα σε τομείς άνεσης, ασφάλειας και τεχνολογίας. Έχει χωρητικότητα power bagage 467 λίτρα και ο οποίος όταν διπλώνουν τα καθίσματα γίνονται 1410 λίτρα. Ένα νούμερο το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει. Με πολλές τεχνολογίες μέσα, λογικό. Υπάρχει ανταγωνισμός πλέον στο θέμα ότι τι προσφέρω τεχνολογικά. 9 αερόσακους, έτσι. Και υπάρχει και σύστημα το οποίο λέγεται Adaptive Cruise Control που λειτουργεί, λέει, σε ταχύτητες έως 210 χιλιόμετρα την ώρα. Και το Crew Protect Assist που σφίγγει αυτόματα τις ζώνες και κλείνει τα παράθυρα αν ανοιχνεύσει επικείμενη πρόσκρουση. Εντάξει. Μια διαφορετική πρόταση. Και πάμε τώρα έτσι και λίγο και στους κινητήρες, βενζινοκινητήρες και ντίζελ λοιπόν, αλλά και εκδόσεις φυσικού αερίου από την Skoda. Φυσικά στη βάση θα βρίσκεται το 1000 κινητήρας, απόδοση 95 και 115 ύπων, 1500 RSE, το ESM του 150 για κάποιον που θέλει υψηλές
αποδόσεις. Και στο diesel κινητήρα πάμε στο 600 TDI με τους 115, φυσικά δεν θα λείπει από την γκάμα της Skoda. Και ο χιλιάρης με το φυσικό αέριο, απόδοση 90 υπό. Φυσικά όλα τα μοτέρ πλέον θα καλύπτουν τις νέες προδιαγραφές στο WLTP, το καινούριο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές ρήπων. Και θα συνδυάζονται οι κινητήρες και με μηχανικό κυβότιο εξισχέσεων και με αυτόματο κυβότιο DSG. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την πρώτη παγκόσμια αυτοβιομηχανία και δεν είναι άλλη, και το brand name είναι πλέον μεγάλο, της Toyota, η οποία πραγματικά, ακούστε έτσι λίγο κάποια νούμερα, γιατί εντάξει, πλέον η Toyota με το συγκεκριμένο φιλοσοφία που έχει ασχοληθεί τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια και γι' αυτό ουσιαστικά πλέον είναι η πρώτη μάρκα παγκοσμίως, έχει βγάλει 5,1 δις δολάρια σε 3 μήνες. Αυτό είναι από το διάστημα Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Τα οικονομικά στοιχεία φυσικά τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος Toyota. Έτσι λοιπόν τα έσοδα τελευταία τρίμηνα έφτασαν τα 6,43 δις δολάρια. Τα καθαρά κέρδη, αυτά που μπήκανε στην Toyota, είναι 5,1 δις. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 2%, ξεπερνώντας τα 2.183.000 οχήματα σε όλο τον κόσμο. Και περιμένοντας φυσικά και την νέα Corolla Hatchback, νομίζω ότι ήταν κάτι το στοίχημα του Auris. Νομίζω ότι έπιασε Τάσο και Γιάννη επειδή το συνόδευε μπροστά το Toyota. Ναι. Ναι. Και ήταν πιο μεγάλο από Corolla. Ναι, το Corolla, ας πούμε, όμως το τετράθυρο, γιατί τετράθυρο το βγάζαν το Corolla και πεντάθυρο υποτίθεται ήταν Auris. Νομίζω ότι σαν Corolla hatchback, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Και φυσικά γι' αυτό το προχωρήσανε και έτσι. Εντυπωσιακό, το περιμένουμε και αυτό τώρα να βγει, έγινε ήδη, παρουσιάσει και σε εκθέσεις. Περιμένουμε. Η Toyota το πάει ακόμα πιο μακριά, το Toyota Prius, το οποίο τώρα και τετρακίνητο. Είναι η νέα έκδοση του Best Seller υβριδικού μοντέλου της Toyota, το οποίο θα το παρουσιάσει στην έκδοση Los Angeles, η οποία ανοίγει τις πύλες στις 28 Νοεμβρίου. Η Toyota δεν αποκάλυψε καμία πληροφορία για το νέο Prius. Ωστόσο, η φωτογραφία που έδωσε η δημοσιότητα λοιπόν και συνοδεύει την με τη λεζάντα από κάτω, γιατί θέμα marketing όλα, είναι ότι το φθινόπωρο είναι εδώ, ο χειμώνας είναι κοντά, αλλά το οποίο κινείται και σε δρόμους είτε χιονισμένους είτε καθαρούς. Οπότε από αυτό συμπεραίνω ότι πρόκειται πλέον για τετρακίνητη έκδοση του υβριδικού μοντέλου. Πάμε να ασχοληθούμε με τη μάρκα η οποία λείπει από την ελληνική αγορά και δεν είναι από τη Mazda. Στο εξωτερικό έχουν τη χαρά να έχουν εισαγωγικές και να εισάγουν αυτά τα εκπληκτικά μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας. Η Mazda εκτός Ελλάδας, στον υπόλοιπο του κόσμο, συνεχίζει δυναμικά λοιπόν την εμπορική της πορεία. Και έτσι πλέον στις 28 Νοεμβρίου στην έκθεση Los Angeles, παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Mazda 3. Έτσι λοιπόν το καινούργιο αυτό μικρομεσαίο hatchback της ιαπωνικής φίρμας. Βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, έχοντας υψηλότερη ακαμψία και μειωμένο βάρος παρά τις ελαφρώς μεγαλύτερες μάλλον διαστάσεις που έχει το αμάξωμα. Λείπει η Mazda. Πολύ. Όπου και οι δύο. Λείπει η Mazda. Πολύ. Ναι. Και όχι άδικα. Μαρίφιλε, μόνο χθες είδα στο δρόμο δύο διαφορετικά Xendos 6. Τι άλλο να πω, δηλαδή. Λείπει, λείπει η Mazda και δεν ξέρω πότε θα έρθει εκείνη η ώρα, έτσι, που θα ανακοινωθεί από κάποιον ότι παιδιά κάποιος πλέον είναι επιχειρηματίας, θα ανακοινώσει ότι πλέον θα φέρουμε ξανά την Mazda στην Ελλάδα, έτσι, με διαφορετικό marketing, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης πελατών. Δεν ξέρω τι πραγματικά έφταιγε
και αυτή η εταιρεία, ενώ είναι πετυχημένη σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα δεν. Θα μου πεις, οι διαφορές είναι τεράστιες. Άμα δεις τι εταιρείες, τι πωλήσεις, τι γίνονται στον κόσμο, στην Ευρώπη, σε σχέση με την Ελλάδα, διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποια λογική. Έτσι, μια εταιρεία η οποία φτιάχνει αξιόπιστα, πανέμορφα αυτοκίνητα. Σύμφωνα λοιπόν με τη Mazda, το αυτοκίνητο το νέο Mazda 3 προσφέρει εξαιρετικούς χώρους, είναι πλήρης διανυσιαντεμένο και με άψογη ποιότητα κύλησης. Η φωτογραφία η οποία έχει δώσει τη δημοσιότητα η Mazda παγκοσμίως θα είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο μοντέλο και σε πεντάθυρο αλλά και σε τετράθυρη έκδοση. Τώρα, το μόνο που έχει ανακοινώσει η εταιρεία είναι ότι φέρει νέο βενζινοκινητήρα με αντίστοιχη ροπή ενός ντίζελ, ο οποίος εμφανίζει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου σε ποσοστό έως 30%. Εντάξει, Mazda Ace, το περιμένεις αυτό. Μηχανικά, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να κάνει. Δηλαδή θα πάρεις ένα Mazda, θέλει. Ναι, παίρνεις ένα Mazda 3, το οποίο έχει 30% λιγότερη κατανάλωση, με ό,τι αυτό συνεπάγει για την αξιοπιστία της Mazda. Και εδώ στη χώρα μας δεν μπορούμε... Κοίταξε, το ένα λάθος ας πούμε που μπορώ να πω εγώ για την Mazda, έτσι, όταν φέρνει το Mazda το 6 στην Ελλάδα, έρχεται με ένα κινητήρα 1800 κυβικά και 120 άλογα. Ναι, μεν αυτός ο κινητήρας μπορεί να σε πάει 1.000.000 χιλιόμετρα και μην πάθει τίποτα, που λέει ο λόγος, αλλά... Είναι απαγορευτικά συνοδευόμενα αυτά τα νούμερα για την Ελλάδα. Δηλαδή, στα 120 άλογα τα περιμένει ένας από 1400-1600 κυβικά. Δεν θα πάει να πάρει 1800 κυβικά. Αν πάρει 1800 κυβικά, θα ήθελε και θα περίμενε, όπως τότε ήταν το αντίστοιχο Civic 142 άλογα τουλάχιστον, ή το Avensis 136 άλογα σε 1600, ή 145 σε 1800, θα περίμενε 145-150 άλογα σε 1800. Πλέον, δεν σε 120, δεν. Πλέον, τα 120 τα παίρνεις από χιλιάρι. Τι λες τώρα. Ναι, λέμε τώρα για το εξάρι που είχε έρθει, το τελευταίο τότε, εξάρι που ερχόταν, ναι, έτσι. Δηλαδή πριν σχεδόν 8-10 χρόνια. Ναι, λοιπόν, τόσο. Ή όταν φέρεις το 1600 με 105 άλλο. Ναι, ήταν άλλη φιλοσοφία. Είναι άλλη λογική της Mazda. Ναι. Απλά εδώ πέρα δεν θα έπιανε. Πρέπει να γίνει λίγο, να γυρίσουν λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, θα το πάνε και αυτοί. Θα πιάσει και το, ναι, το turbo και το downsizing θα πιάσει. Ναι, γιατί πλέον όλοι κινούνται εκεί. Ακούστηκε πάρα, θα ξανακυκλοφορήσει η Vankel από τη Mazda. Θα βγάλω. Δεν τον αφήνει αυτό το κινητή, είναι με τίποτα. Δεν τον αφήνει τόσο, γιατί... Δεν τον αφήνει, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά όμως. Θέλει δουλειά. Πλέον τη γνώση την έχουν, την εμπειρία έχουμε, χρόνια οι οποίοι κατασκευάζουν βάλει κινητήρες. Το θέμα είναι ότι οπότε... δεν έχουμε και ανθρώπους εδώ οι οποίοι να ξέρουν λίγο να δουλέψουν πάνω στα Vankel. Έτσι, δηλαδή... Εντάξει, δύσκολος κινητήρας, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι δύσκολος κινητήρας, αλλά τεχνογνωσία υπάρχει να σου δώσει από την Mazda. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο νωρίς στο διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο συνεντεύξεις αμέσως μετά, έτσι, και έτσι να πάμε λίγο γρήγορα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίβερο 107,4, με Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Και έκθεση σε συνέχεια, πάμε Αθήνα, να καλημερίσουμε τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Κοσμοκάρ, τον κύριο Νικόλο Μαρτίνο. Καλημέρα κύριε Μαρτίνο. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, μια χαρά, πολύ ωραία. Η έκθεση χθες μας έδειξε καταρχήν θετικά δείγματα, πάμε καλά. Νομίζω ναι. Πρόσκληση προσεκλημένων, γιατί η πρώτη μέρα είναι προσκλήσεις, ήταν πολύ πολύ μεγάλη, αλλά το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι πως τα περίπτερα ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Πολύ πιο πλούσια, με θέματα πραγματικά σε πανελλήνια πρεμιέρα από πολλές από τις εταιρείες. Νομίζω ότι είναι μια έκθεση που θα την ευχαριστηθεί ο κόσμος. Έτσι ακριβώς, και είδαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολλά μοντέλα, και είδαμε πολλά μοντέλα από την Volkswagen καταρχήν. Έτσι, η οποία ήταν, για μένα πιστεύω ότι ήταν η εταιρεία με τα περισσότερα μοντέλα, αν δεν κάνω λάθος. Πιθανά ναι, 14 αυτοκίνητα που είχαμε εμείς, δεν νομίζω να είχε κάποια άλλη εταιρεία, όντως. 14 αυτοκίνητα. Πήγαινες και έβλεπες το Volkswagen. Δεν σταματούσε το μάτι σου. Λοιπόν. Και αρχιτεκτονικά είναι ωραίο το περίπτερο.
Αν θέλετε να σας δώσω έτσι μια εικόνα για να έχουν και οι ακροατές τι θα δουν πηγαίνοντας στην έκθεση. Εμείς ξεκινάμε με την αυαρχίδα. Για πρώτη φορά παρουσιάζουμε στο ευρύ κοινό το νέο Touareg, το οποίο μπορεί να έχει ήδη 2 μήνες στην αγορά, αλλά τέτοια επαφή με το ευρύ κοινό έρχεται για πρώτη φορά. Γι' αυτό και το έχουμε βάλει έτσι σε ένα βάθρο λίγο περιψωμένο, προσβάσιμο από τον κόσμο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορεί κάποιος να δει από κοντά το design, τις ανέσεις, τους χώρους, τον εντυπωσιακό συνδυασμό 2 ψηφιακών οθονών για πίνακα οργάνων και χειρισμό του αυτοκινήτου. Μιλάμε για για πολλές ίντσες υψηλής ευκρίνειας. Δίκαια λοιπόν το Touareg είναι το κυρίαρχο μοντέλο στο περίπτερο. Από εκεί και πέρα το περίπτερό μας είναι χωρισμένο σε ενότητες. Μία από αυτές είναι η ηλεκτροκίνηση. Κορυφαία πρωτοπόρος η Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Θα μπορούσε να μην έχει εδώ ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Συγκεκριμένα έχουμε το e-Golf με αυτονομία 300 χιλιόμετρα, ένα πολύ αξιόλογο, από τα μεγαλύτερα νούμερα στην αγορά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η αυτονομία είναι αυτή η οποία παίζει το ρόλο ηλεκτρικά πλέον. Και ειδικά σε μια χώρα που δεν έχει τόσο καλά ακόμα οργανωθεί για την ηλεκτροκίνηση, έτσι, θέλουμε αυτονομία. Ναι, σωστά. Είμαστε ακόμα στα σπάργανα, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος αποδέχεται την ηλεκτροκίνηση. Βλέπουμε ένα ενδιαφέρον να υπάρχει. Δεν είναι πολύ μακριά, θα έλεγα, και η εμπορική έτσι, ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων μοντέλων στην Ελλάδα. Η επόμενη ενότητα είναι το φυσικό αέριο. Ένα καύσιμο που όποιος το έχει γνωρίσει πραγματικά δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Μιλάμε για αυτοκίνητα που έχουν βενζινοκινητήρα και διαθέτουν και δεξαμενές φυσικού αερίου. Πολύ καλές επιδόσεις. Ένα αυτοκίνητο που δεν διαφέρει από το βενζινοκίνητο. Απ' την άλλη όμως έχουμε σχεδόν το μισό κόστος κίνησης, καθώς το φυσικό αέριο είναι πολύ πολύ φθηνό. Εδώ έχουμε εμείς το Polo TGI και ένα best-seller το EcoUp. 2 μοντέλα μας τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε χώρο για τη sportive πλευρά της μάρκας. Όλοι μας μεγαλώσαμε έχοντας ένα GTI. Για δεκαετίες είχαμε τον Golf GTI, φυσικά και το έχουμε εκεί, αλλά πλέον έχουμε και ένα Polo GTI που είναι μια ευκαιρία κάποιος έχει ένα compact αυτοκίνητο πόλης σε GTI έκδοση και φυσικά υπάρχει και το App GTI, ολοκένουργιο αυτοκίνητο, που είναι το εισιτήριο, θα λέγαμε, για τον μαγικό κόσμο των GTI με περίπου 16.000 ευρώ. Κάποιος αποκτά ένα αυτοκίνητο που πάνω απ' όλα χαρακτηρίζεται για τις επιδόσεις του. Επίσης αξίζει να πω ότι θα έχουμε τη σειρά R-Line, που είναι η πιο έτσι sportive σχεδιαστικά με εξωτερικές πινελιές. Τις τρεις εκδόσεις διαφόρων μοντέλων, και τα λέω διαφόρων, έχουμε Golf, Tiguan, Arteon στο περίπτερό μας. Τέλος, σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσω το T-Roc, το καινούριο compact SUV της μάρκας. Λανσαρίστηκε μέσα στη χρονιά που διανύουμε και ήδη έχει αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους και θαυμαστές. Εμπορικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά, είναι ένα από τα best seller της Volkswagen και της αγοράς γενικότερα. Αυτό το είδαμε πραγματικά. Με το T-Roc δεν πήραμε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το νέο T-Roc της Volkswagen. Ίσως τάσω κάποιος που δεν μπορούσε να αποκτήσει εισαγωγικά το Tiguan, γιατί ήθελε να πάρει ένα SUV από την Volkswagen, βρήκε την ευκαιρία να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει και τους χώρους, υπάρχει. Είναι SUV έτσι, και έχει και τους κινητήρες. Και να πήγε εκεί πιο οικονομικά. Και αυτό έτσι να προσέλκυσε περισσότερο κόσμο. Ισχύει αυτό, όντως. Το αυτοκίνητο δεν έχει τον παραμικρό συμβιβασμό, θα έλεγα. Είναι απλά πιο compact, πιο μικρών διαστάσεων. Πολύ ευχάριστο στην οδήγηση, με μεγάλη γκάμα κινητήρων βενζίνης πετρελαίου. Πολύ καλά εξοπλισμένο, με πολύ υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας, που είναι κάτι που ενδιαφέρει σήμερα τους αγοραστές. Νομίζω ότι και το design του είναι πάρα πολύ όμορφο, αρέσει το αυτοκίνητο, αρέσει και κακά τα ψέματα, όσο και αν η λογική βάλουμε κάτω τα κριτήρια και επιλέξουμε ένα αυτοκίνητο, τελικά αν δεν μας αρέσει απλά να το αγοράσουμε. Νομίζω ότι είναι το υπάρχει μόνο ένα κριτήριο για όλους μας. Είναι κάτι που μας ευχαριστεί να μπαίνουμε μέσα, να το βλέπουμε, να το οδηγούμε. Κακά τα ψέματα, κύριε Μαρτίνο, έτσι είναι, όταν θέλεις να πηγαίνεις το πρωί στη δουλειά σου και να πας το αυτοκίνητό σου, να το βλέπεις και να σου αρέσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Να πάμε και σε Σκόντα μεριά. Πάμε σε Σκόντα μεριά, που πεις εκεί πάρα πολλά μοντέλα. Ναι,
και μια πολύ σημαντική πρεμιέρα για τη Skoda και όχι μόνο για τη Skoda, νομίζω είναι ελληνική αγορά, καθώς παρουσιάζουμε την ανανεωμένη Fabia, το compact μοντέλο της μάρκας, πιο όμορφη από ποτέ. Οι σχεδιαστές έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Το μοντέλο είναι πολύ φρέσκο, μοιάζει σχεδόν ολοκαίνουργιο, θα έλεγα, σχεδιαστικά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο και πραγματικά σε λίγες μέρες που το έχουμε στις εκθέσεις της Skoda, νομίζω ότι αξίζει κάποιος που κινείται σε αυτά τα πλαίσια, ψάχνει ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας να το δει και να το οδηγήσει από κοντά. Ειδικά για την έκθεση, εμείς το έχουμε φέρει στην έκδοση Monte Carlo, η οποία είναι η πιο sportive έκδοση της γκάμας, χωρίς να διαφοροποιείται τιμολογιακά ιδιαίτερα. Και το λέω αυτό γιατί συμπίπτει μάλιστα αυτό, το όνομα Monte Carlo και με την πειραρχία της Skoda στην WRC2 την εφετινή και την εφετινή χρονιά, να θυμίσω για τους ακροατές ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι η Skoda για το 2018 κατακτά όχι μόνο το πρωτάθλημα κατασκευαστών στην WRC2, αλλά έχει και τους πρώτους τρεις οδηγούς, και οι τρεις οδηγοί που θα ανέβουν στο βάθρο πρωταθλήματος οδηγούν Skoda Fabia, κάτι πολύ σημαντικό. Πέρα από τη Fabia, παρουσιάζουμε το Karoq, ένα μοντέλο το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά εμπορικά στην Ελλάδα και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, είναι ένα μεσαίο SUV το οποίο προσφέρει απίστευτο value for money σε ένα πολύ όμορφο design με ποικιλία κινητήρων σε εξαιρετική τιμή. Νομίζω αξίζει να το δει κάποιος από κοντά. Μεσαίο SUV με τεράστιους χώρους όμως, έτσι. Πραγματικά τεράστιους χώρους το αυτοκίνητο. Μας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή το βλέπεις απ' έξω και λες είναι ναι, ένα SUV το οποίο είναι μεσαίο. Μπαίνεις μέσα, ανοίγεις το προπαγκάζ, ανοίγεις, βλέπεις πίσω τους χώρους και λες όχι, δεν μπήκα εδώ, πρέπει να μπήκα στο Kodiaq, ας πούμε. Και ξαναβγαίνεις έξω, ξαναβλέπεις, λες όχι, στο Karoq μπήκα. Είναι απίστευτο πώς φτιάξανε χωροταξικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας της Skoda και της ανάπτυξής της ως μάρκα τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα. Ότι ενώ κτίζει πάνω στις παραδοσιακές αξίες της μάρκας, δηλαδή value for money, αξιοπιστία, ευρυχωρία, αυτά παραδοσιακά τα περιμένει κάποιος από ένα Skoda, έχουμε υψηλή τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και πολύ καλό επίπεδο connectivity, συνδεσιμότητας. Ίσως για πολύ κόσμο αυτό ακούγεται λίγο αδιάφορο, αλλά πιστέψτε με, την πλειοψηφία των αγοραστών σήμερα, το να μπορούν να συνδέσουν το smartphone, το κινητό, το laptop, να έχουν ίντερνετ στο αυτοκίνητο, όλα αυτά είναι μεγάλη σημασία. Με όλα αυτά, προσφέροντάς σε μια πολύ καλή τιμή, νομίζω ότι σχολιάζεται ίσως το καλύτερο brand όσον αφορά ένα καλό προϊόν σήμερα στην αγορά, ανεξάρτητα κατηγορίας και ανεξάρτητα μοντέλου. Και σιγά σιγά περιμένουμε έτσι και γίνονται κάποιες αποκαλύψεις για το νέο Skala, θα το δούμε έτσι εν καιρό. Ναι, θα παρουσιαστεί στη Γενέβη ένα ολοκένουργιο hatchback Skoda, το οποίο και αυτό έχει το κοινό του. Στην Ελλάδα το περιμένουμε κάποια στιγμή τέλος της άνοιξης. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Μόνο να μην ξεχάσω ότι στο περίπτωτο της Skoda έχουμε το Skoda Scout, αυτή είναι άλλη μια ακόμα πρεμιέρα. Πρόκειται για το μεγάλο μας SUV, το οποίο είναι σε έκδοση Scout, δηλαδή με πιο τονισμένο το νέο off-road χαρακτήρα. Είναι 4x4 το μοντέλο, τετρακίνητο, αλλά έχει και κάποια διακοσμητικά στοιχεία εξωτερικά που το διαφοροποιούν και δίνουν, θα έλεγα, μεγαλύτερη έμπνευση και κίνητρο για να κινηθεί κάποιος σε off-road διαδρομές. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαρτίνο, να σε ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουράγιο, έτσι. Να δω πολύ κόσμο να έρχεται. Ω, αλίμονο, χαρά μας είναι η επαφή με τον κόσμο μέσα από μια έκθεση. Όσο κουραστική και αν είναι, είναι η καλύτερη ετήσια ευκαιρία που έχουμε για να δείξουμε τα μοντέλα, να δούμε, να φουγκραστούμε τι ζητάει ο κόσμος, προς τα που κινείται η αγορά. Οπότε είναι, νομίζω, ένα με την καλή είναι πανηγύρι για όλους. Και πραγματικά μια επίσκεψη στην αυτοκίνηση 2018 αξίζει με το παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Και καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα και στη Μακεδονία γενικότερα. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μαρτίνο. Για την Skoda, έτσι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το Scout, το Kodiaq. Για το Karoq τα είπαμε δικαίως.
Να πούμε ότι η Σκόντα βέβαια είχε γενικότερα ένα πανέμορφο περίπτερο, Τάσο. Να πούμε και λίγο γιατί, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αντρικό πληθυσμό ο οποίο μα ακούει, πρέπει να ομολογήσουμε ότι. Ήταν από την Τσεχία από πάνω. Ναι, από την Τσεχία πραγματικά. Έτσι, πρέπει να ήταν από το next top model τη Τσεχία. Οπότε για να τον όπλο καταλαβαίνει. Ότι πρέπει να πα. Και εσύ να δει από κοντά, να κάνει εκτίμηση. Θα πεταχτώ σήμερα. Πάρε το μάνα. Πραγματικά. Πραγματικά. με το Γιάννη. Τώρα φεύγω. Μετά την εκπομπή φεύγω κιόλα. Εντάξει. Volkswagen είπαμε. Σκόντα. Και. Τη Volkswagen εντάξει. Το Touareg τράβηξε. Πραγματικά. Και φυσικά αυτό το Arteon που. Αυτό τραβάει από μόνο του. Ναι. Όσο το βλέπει από μακριά. Ναι. Θέλει να ήταν πιο και κοντά. Πέρσι εκεί. Δεν ήταν βέβαια σε R-Line. Αλλά όσο το βλέπει. Εκεί. Είναι εντάξει, είναι απίστευτο το αυτοκίνητο, τώρα τι να λέμε. Αλλά έχουμε το δώρο που είναι το T-Roc κατά ψέματα. Το T-Roc έχει κερδίσει πάρα πολύ κόσμο, ανέλπιστα. Και... Δεν είναι ανέλπιστα, ρε Τάσο. Είναι ότι αυτό δεν μπορούσε κάποιος να πάρει το Tijuana γιατί ήξερε ότι θα ανέβει πάνω από τα 26-27. Έπαιρνε στο 20 το T-Roc. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι. Πάμε να ασχολούμε λίγο με Ιαπωνία. Πάμε να... Εγώ, ένας φιλοϊταλός, λέω με Ιαπωνία. Φυσικά με Ιαπωνία. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Nissan, τον κύριο Γιάννη Μεθενίτη. Κύριε Μεθενίτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλά το πήγα όμως. Να πάμε σχολείο με Ιαπωνία και με Nissan. Εγώ θα το συμπληρώσω ωραία, αφού σ' αρέσουν τα ιταλικά αυτοκίνητα. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πλέον. Θα το πάω στο GTR 50 της Ital Design. Ωραίο, να, δεν είναι αυτό. Αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι που λες και πραγματικά, όχι απλώς ωραίο, εντάξει. Εκεί λοιπόν έχει επιμεληθεί η Italy Design το αυτοκίνητο. Έχουμε μια φινέτσα ξεπέραστη με την αξιοπιστία και την τεχνολογική υπεροχή του Ιάπωνα. Τα συνδυάζουμε όλα. Να πούμε για το... εντάξει, γιατί αν πιάσουμε τώρα μια κουβέντα... για το GTR, θα πρέπει να κάνουμε 4 εκπομπές. Τι, δηλαδή 2-4-8 ώρες. Ας πάμε λοιπόν στο GTR της αυτοκίνησης. Όταν θα έρθει στο στούντιο, θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το GTR, τίποτα άλλο. Γιατί ωραία, χαίρομαι. Είναι ένας μύθος της αυτοκίνησης. Οι γνώστες ξέρουν γιατί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, Nissan. Τι παρουσίασε η Nissan, τι παρουσιάζει η Nissan στην έκθεση αυτοκίνησης 2018 που τρέχει. Που πάλι πρωτοπόρες, κακά τα ψέματα. Τρέχει που ξεκινάει πρώτη μέρα για το κοινό σήμερα. Μια ομολογουμένως πολύ καλή έκθεση και δεν το λέω μόνο από πλευράς Nissan. Νομίζω ότι έχει ανέβει ψηλά ο πήχης από όλες τις εταιρείες και το κοινό έχει μεγάλες προσδοκίες και σίγουρα οι εταιρείες θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές. Στα της Nissan λοιπόν, εμείς παρουσιάζουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το αμυγός ηλεκτροκίνητο EV200, ένα van που έχουμε φέρει στην επιβατική του έκδοση, το Evalia δηλαδή, αυτοκίνητο που κινείται αμυγός με ηλεκτρισμό. 40 κιλοβατόρες οι μπαταρίες του, κάτι που σίγουρα θα αλλάξει τα δεδομένα και στην επαγγελματική αστική μετακίνηση ως επιτοπλίστων. Ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης και το φορτίο που θα έχει το αυτοκίνητο αυτό, μπορεί να φτάσει την αυτονομία του έως 400 χιλιόμετρα. Κυβότιο μία σχέσης, αθόρυβο κατά την οδήγηση και για τον οδηγό ξεκούραστο φυσικά, και μια πολύ ενδεδειγμένη λύση από πλευράς και ωφέλους και κόστους, για εταιρείες που κάνουν μεταφορές στον αστικό ιστό. Και όχι μόνο. Και όχι γιατί μόνο. Αν το δούμε στην επιβατική του έκδοση στην Ευάλεια, σίγουρα μπορεί να εξυπηρετήσει κάλλιστα μια πολυμελή οικογένεια ή εταιρείες που κάνουν μεταφορές πληρωμάτων και θέλουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και αυτό είναι εκπληκτικό, το ότι έχει παραπάνω αυτονομία σε χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Δηλαδή ουσιαστικά για μια εταιρεία η οποία ασχολείται με μεταφορές όντως και κάνει μέσα στην πόλη. Μέσα στον νομό, ουσιαστικά στον νομό. Στην πόλη, εγώ σου λέω ουσιαστικά, της δίνει τεράστια δυνατότητα και φυσικά δεν το συζητάμε ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη, κέρδη, οικονομίας. Ένα αυτοκίνητο που πατάει στην αρχιτεκτονική του Nissan Leaf, του νέου Nissan Leaf, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το αυτοκίνητο. Κάθε 10 λεπτά πωλείται ένα τέτοιο αυτοκίνητο, έτσι, στην Ευρώπη. Στη χώρα μας. Έχει χαρώσει τις πωλήσεις. Στην Ευρώπη, στη χώρα μας δυστυχώς. Όχι ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα, αν θέλει, την κουλτούρα, τις υποδομές και πολλά, αλλά θέλουμε άλλη μια εκπομπή για να τα αναλύσουμε, για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά συνδυάζει τα καλά του Leaf με τους χώρους ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου
Και αν έρθει στην Ελλάδα, που θα έρθει σύντομα, θα λύσει τα χέρια σε πολλούς επαγγελματίες. Αυτό θα είναι, πιστεύω, μια πολύ καλή επαγγελματική λύση. Να φύγουμε λίγο από την ηλεκτροκίνηση, όπου φυσικά οι επισκέπτες της αυτοκίνησης θα δουν και τον Nissan Leaf. Θα έχουμε το GTR, δεν μπορούσε να λείψει το GTR από μια τέτοια έκθεση. Όχι της Ital Design, ένα γήινο GTR, αυτό είναι λίγο εξωγήινο. Από εκεί και πέρα θα δούμε φυσικά Qashqai, Juke, X-Trail. Για το Qashqai δεν χρειάζεται από πολλά λόγια, το αυτοκίνητο μιλά από μόνο του. Να πούμε μόνο για τους καινούριους κινητήρες. Ναι, θα έχουμε τα κινητήρες στο Σονούπο, έρχονται, είναι στο δρόμο, να το πω έτσι. Τα περιμένουμε τα αυτοκίνητα εντός του μήνα, ίσως στις αρχές του επομένου. Νέος βενζινοκινητήρας 1,3 λίτρων, πραγματικά του δίνει άλλη πνοή στο αυτοκίνητο. Σε δύο εκδόσεις ισχύως, 140 και 160 PS, όπου στην έκδοση των 160 διατίθεται και με, αν θέλουμε, με κυβότιο επτατάχυτο το διπλού συμπλέκτη. Πρώτη φορά είναι σαν βάζει σε τέτοια αυτοκίνητα ένα τέτοιο κυβότιο. Έχει γίνει μια θεμελιώδη αναδιαμόρφωση στο σχεδιασμό του κινητήρα, με πολύ καλή κατανάλωση, πολύ καλή ροπή, ένας άκρος ελαστικός και αθόρυβος κινητήρας που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα για από ένα πετρελοκινητήρα για αυτούς που ζητούν επιδόσεις ως προς τη ροπή. Όταν θα έρθει το αυτοκίνητο θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το κάνει test drive και νομίζω θα καταλάβει γιατί μιλάμε, γιατί τα πολλά λόγια σε αυτή την περίπτωση είναι φτώχεια. Σε αυτή τη, λοιπόν, τη νέα αναβαθμισμένη εκδοχή του Qashqai θα έχουμε και ένα νέο σύστημα ψυχαγωγίας και πλοήγησης, ένα νέο Nissan Connect, το οποίο ενσωματώνει και Apple CarPlay και Android Auto. Είναι στάνταρ για όλες τις εκδόσεις από την βασική και πάνω. Θα μπορεί να κάνει ενημέρωση λογισμικού over the air. Όσοι ξέρουν λίγο από τέτοια συστήματα καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ βολικό. Θα μπορείς να συνδέσεις δηλαδή το αυτοκίνητο με το Wi-Fi ή με τα δεδομένα σου και να κάνεις αναβαθμίσεις. Και έχει μια ολοκένουργια εφαρμογή που σου κάνει πλοήγηση από πόρτα σε πόρτα, door to door. Που σημαίνει ότι αν συνδέσεις λοιπόν τον προορισμό με το smartphone σου, με το που βγαίνεις από το αυτοκίνητο, σε κατευθύνει με τα πόδια εκεί που θες να πας στον προορισμό και ανάποδα. Όταν μπεις λοιπόν στο αυτοκίνητο και έχεις ήδη κλειδώσει τον προορισμό σου στο smartphone, αυτομάτως μεταφέρεται στο αυτοκίνητο για να πας στον τελικό προορισμό σου. Κατάλαβα. Το επόμενο βήμα. Αφήνω είναι για το τέλος. Η τηλεμεταφορά είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή να πούμε πώς ήταν στο Star Trek, ας πούμε. Να... Τηλεμεταφορά, θέλω να πάω εκεί και να σε κάνει. Ωραία. Πολύ ωραία. Αφήνω για το τέλος δύο αυτοκίνητα. Ναι. Το ένα είναι το Navara N-Guard. Είναι μια ειδική έκδοση του Navara, πολύ πλούσια σε εξοπλισμό και με ένα σκληροτράκυλο look. Νομίζω θα το λατρέψουν όσοι το δουν από κοντά, αν αγαπούν την off-road περιπέτεια. Ένα αυτοκίνητο που θα προσφέρει όλα. Προσφέρει φινέτσα, στυλ, ποιότητα, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του, με πολλές πινελιές και λεπτομέρειες που σίγουρα όποιος το βλέπει θα το θαυμάσει, θα το λατρέψει. Και για τελευταίο αφήνω ένα αυτοκίνητο μοναδικό, ένα ειδικό project που έχει γίνει από τον εξοδημένο συνεργάτη μας, έμπορο και επισκευαστή, τον Χαλκιά, τον Nissan Χαλκιάς. Ένα αγωνιστικό καθαρόαιμο Micra, ονομάζεται Micra Proto. Είναι κάτι που μιλήθηκε ο ίδιος ο συνεργάτης μας και θα το δούμε σύντομα και σε αγώνες αυτοκινήτου. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται. Αν το δούμε λίγο σε φωτογραφίες ή επισκεφτούμε το περίπτερό μας, θα καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αυτό μπορούσε, έτσι, μια γρήγορη σκέψη που κάνω, να ονομαστεί και Nissan Micra Croto. Γιατί είναι σαν κροτίδα, είναι πραγματικά το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι απίστευτα γρήγορο. Πολύδα. Ναι, είναι απίστευτα, πολύδα, απίστευτα γρήγορο. Το τι έχει φτιάξει, ναι, είναι υπέροχο. Και το βλέπαμε σκεπασμένο, Τάσο, και λέμε τώρα τι γίνεται. Τι υπάρχει εδώ πέρα κάτω. Και, εντάξει, τελικά... Ναι, αποκαλύψαν πρώτα το GTR στον κόσμο και... Όχι, το GTR το αποκαλύψαν με το που πήγα εγώ στο περίπτερο, γιατί σου λέει να αγοραστείς. Μετά κατάλαβαν ότι ήμουν εγώ, κατάλαβες, να κάνω φωτογραφίες, το αποκαλύψαν εκείνη την ώρα, αλλά εντάξει. Φοβερό, φοβερό. Πολύ ωραίο. Τι περιμένουμε άλλο από την Nissan τώρα που σιγά σιγά τελειώνει το 18 και πάμε για το 19, θα έχουμε τίποτα? Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για κάτι ολόφρεσκο. Στεκόμαστε πολύ στο κομμάτι που λέγεται Qashqai και νέοι κινητήρες. Θα δούμε νέους πετρελοκινητήρες μέσα στο 19 και στο Qashqai και στο X-Trail, 1.700 κυβικών. Και αναμένουμε προς τα τέλη του έτους. Εκεί ίσως δούμε κάποιες αλλαγές στο κομμάτι των crossover. Μάλιστα. Και ηλεκτρονική. Είναι κάτι ακόμα που δεν το έχουμε χειροπιαστό. Εντάξει, αλλά ναι. Εμείς σαν Nissan δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι που λέγεται Micra Qashqai και ηλεκτροκίνηση. Είναι κάτι το οποίο τρέχει στην Ευρώπη με γοργούς ρυθμούς. Για πολλούς και διάφορους λόγους στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα.
αλλά η κατεύθυνση της παγκόσμιας αυτοκινομηχανίας είναι προς τα εκεί. Είναι το μέλλον η ηλεκτροκίνηση. Η Nissan το έχει καταλάβει πρώτη. Έχει καινοτομήσει, έχει ήδη προχωρήσει τη δεύτερη γενιά ενός τέτοιου αυτοκινήτου, όπως είναι το Leaf, που πραγματικά έχει μια τεχνολογία που δεν νομίζω να τη συναντήσουμε στον ανταγωνισμό στην κατηγορία του. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το αυτοκίνητο σαρώνει σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Ήδη στην Νορβηγία είναι πρώτο σε πωλήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας. Είναι οι χώρες που έχουν καταλάβει τι σημαίνει η ηλεκτροκίνηση και η φιλικότητα προς το περιβάλλον που προσφέρει, η λύση που αποτελεί για τη βιώσιμη κινητικότητα, έχουν υιοθετήσει τέτοια αυτοκίνητα. Σίγουρα πολύ περισσότερο στην Nissan, αλλά φαντάζομαι και από άλλους ανταγωνιστές που έχουν τέτοια μοντέλα. Σε κάθε περίπτωση, εκεί είναι το μέλλον. Θα μπούμε ενδεχομένως σε μια λύση με υβριδικά αυτοκίνητα, που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις καταστάσεις και περιπτώσεις, αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω ότι το μέλλον είναι εκεί. Επειδή έχουμε μια ερώτηση λίγο για το NV200, μια τιμούλα έτσι περίπου, γιατί έχουμε πολλούς φίλους επαγγελματίες που ρωτάνε, γιατί το έχουν δει το αυτοκίνητο. Εγώ μπορώ να σας πω τις τιμές πώς έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη. Οι τιμές με κάποιες επιδοτήσεις που δίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες είναι περίπου στις 35 με 38 χιλιάδες ευρώ. Είτε το πάρεις ως φορτηγάκι είτε ως εφταθέσιο. Στις 35 το φορτηγάκι για κάπου στις 38 το εφταθέσιο. Νομίζω ότι σε αυτά τα επίπεδα τα τιμών θα κυμανθεί και στην Ελλάδα. Και είπαμε, ίσως με κάποιες μικρές αποκλίσεις. Και είπαμε και μία λέξη, η οποία επιδότηση, η οποία στη χώρα μας είναι άγνωστη. Να μπορέσει το ελληνικό κράτος να δώσει επιδότηση για κάτι ηλεκτρικό. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να φέρουμε κάποια μοντέλα, όχι τα συνηθισμένα, αλλά κάποια καλά μοντέλα στην πρόθεση και πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας από ξένες χώρες. Εντάξει, η επιδότηση ίσως να φαντάζει κάτι απόμακρο στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να γίνουν άλλες ενέργειες και κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τέτοια αυτοκίνητα χωρίς να αποτελούν κόστος για την πολιτεία. Δηλαδή κάποια προνομιακή μεταχείριση στην κυκλοφορία τους στο κέντρο της πόλης. Κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις στοιχειώδεις υποδομές ταχυφόρτισης. Δηλαδή μπορούν να δοθούν έστω και κάποια κίνητρα που θα καταλάβει ο υποψήφιος αγοραστής ότι αυτό το αυτοκίνητο το προσέχει, το αγαπά. Σωστά. Η πολιτεία. Γιατί προσφέρει μια βιώσιμη κινητικότητα. Δεν είναι ανάγκη να είναι αυτό καθ' αυτό το κόστος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει κόστος μεταχρήσης ιδιαίτερο σε σχέση με ένα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα. Το σέρβις είναι πολύ πιο φθηνό, πολύ πιο αραιό. Η οικονομία που κάνει στην κατανάλωση του ρεύματος δεν έχει καμία σχέση με το καύσιμο που θα κάψουμε, είτε λέγεται βενζίνη είτε πετρέλαιο. Επομένως, για κάποιον που θα τα βάλει κάτω με χαρτί και με μολύβι, θα δει ότι αυτό το αυτοκίνητο, εκτός από την ποιότητα που του προσφέρει στη ζωή του, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο αθόρυβο, ξεκούραστο στην οδήγηση, του κερδίζει και χρήματα. Πολύ σημαντικό. Σε μακροπρόθεσμη βάση, σε 5-10 χρόνια θα κάνει απόσβεση δηλαδή, του κόστου αυτού. Και αν προχωρήσει. Αν προχωρήσουν οι υποδομές στην Ελλάδα, μπορούμε να δούμε γιατί όχι, ήδη το βλέπουμε στη Γερμανία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, την τεχνολογία το V2G, Vehicle to Grid, δηλαδή μια αμφίδρομη επικοινωνία του αυτοκινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, οπότε το αυτοκίνητο έχει απόθεμα ενέργειας, μπορεί να το επιστρέψει πίσω στο δίκτυο, να ενισχύσει τη ζήτηση και μάλιστα σε ώρες που μπορεί να το πουλήσει και ακριβότερα το αυτοκίνητο στο δίκτυο και έτσι ο ιδιοκτήτης σου να καρποθεί και από τη διαφορά ένα κέρδος. Που το λογίζει σαν απόσβεση στην τελική ανάλυση πάνω στην αγορά του αυτοκίνητου. Το εφαρμόζουν αυτό κατά κόρον στην Ευρώπη και γι' αυτό το αυτοκίνητο αυτό έχει συμφέρον. Κερδίζουν δηλαδή και από την πώληση του ρεύματος όταν το αυτοκίνητο κάθεται, γιατί δεν κατά ψέματα θα το χρησιμοποιήσουν για κάποιες ώρες μες τη μέρα, το αυτοκίνητο θα μπει στην πρίζα και αν έχει απόθεμα να προσφέρει ενέργειας, το ελέγχει το σύστημα με ένα ειδικό λογισμικό, το δίνει πίσω και ξαναφορτίζει το αυτοκίνητο με χαμηλότερη τιμή. Επομένως εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης αυτή τη διαφορά της τιμής προς όφελός του. Και βοηθάει και το κοινωνικό σύνολο με το να προσφέρει το ρεύμα όταν υπάρχει ζήτηση στα σπίτια, στα γραφεία, στις βιομηχανίες. Κάποια στιγμή θα σας πείσουμε λοιπόν υποστήριξη εδώ της ελληνικής κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή, δεν έχουμε θέματα, να το σκεφτούν και να δουν πραγματικά τι είναι καλό και τι χρειάζεται να γίνεται για τον Έλληνα υποψήφιο αγοραστή αυτοκινήτου. Για να σε ευχαριστήσουμε που έκανε την πρόταση. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και χάρηκα πολύ που σας είδα και χθες στην αυτοκίνηση. Όποιος μπορεί, ας είναι και μακριά από την Αθήνα και του δοθεί ευκαιρία για κάποιο άλλο λόγο, γιατί πρέπει να έρθει για μια δουλειά, μια υποχρέωση, για μια βόλτα, ας περάσει από την αυτοκίνηση αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και όχι μόνο για την Nissan, γενικά έχει ενδιαφέρον. Αξίζει. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε το χορηγό της εκπομπής, Τάσο Κοτσάνη, Tetrabyte, Παπάφε 91, τηλέφωνο 2315-50-60-56, αλλά και στο tetrabyte.gr. Μπορείτε να πηγαίνετε Παπάφε 91, να σε εξυπηρετήσει εκεί πέρα ο Τόσο Δημητριάδης, με τους καλύτερους υπολογιστές, τις χαμηλότερες τιμές και πλήρες ανακατασκευής, λάπτοπ, περιφερειακά, τα πάντα, όλα ό,τι χρειαστείτε και φυσικά υπεύθυνο σέρβις. Πραγματικά πηγαίνετε το χαλασμένο υπολογιστή σας και το παίρνετε ολοκένουργιο. Τόσο απλά, Tetrabyte, Παπάφη 91. Να πούμε ότι ακολουθεί ο αγαπημένος Γιώργος Συρίγος. Ένας απλός παρατηρητής. Μόνο απλό δεν τον λες. Έτσι. Για τα παρατηρεί, όλα τα παρατηρεί, παρατηρεί τα πάντα, τίποτα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Θα έχουμε έκθεση αυτοκινήτου συνέχεια. Ναι, γιατί θα μέρος. Είναι η τελευταία, το τελευταίο αυτοκινήτου. Οπότε θα έχουμε και πώς πήγε, πώς πήγε σε κίνηση η έκθεση. Θα μάθουμε τα νέα και από τις εταιρείες, αλλά και από τους διοργανωτές. Από Γιάννη Αντωνόπουλο, Μάνο Αναγνωστόπουλο και Τάσο Κοτσάνη. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.